Γεια σα, παιδιά. Καλώ ορίσατε σε ένα ακόμη podcast. Είμαι η χώστε σα, η Ζωεπρέ. Και σήμερα μαζί μου έχω έναν καλεσμένο που ήθελα πάρα, 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 πάρα πολύ καιρό να έρθει σε αυτό το κανάλι και σε αυτό το podcast. Κυρίε και κύριοι, ο Θέμικορν. Hi. Ο Θέμη Κανέλο. Wow. Hi. I'm here. Καλώ ήρθατε. Ήθελα πάρα πολύ να έρθω. Το ξέρει, είχαμε βρεθεί και έω και μία φορά ναι. σε ένα πάρτι. Οπότε... Και σε αυτό το πάρτι θυμάσαι, σου είχα πει. Ότι έχω πολύ ροκόλ. <laughs> 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 Ήταν αλήθεια. Καταρχά, όταν. I mean, let's take the truth. Είχε <laughs> γίνει θέμα αυτό με το string. Ε, είναι τραγικό. Έκλαψα. Ε, Καταρχά, όταν σε είδα πρώτη φορά, λέω ο τύπο είναι. Παμψηλό και ο κόλλο είναι ψεύτικο. Ναι, θα μπορούσε, <laughs> αλλά <laughs> το θέμα ήταν <laughs> το, το ότι τότε ήμουν 17. Είσαι Μπορεί να είναι και 16. Τι? εντάξει, και η φυλακή. Γεια. <laughs> yeah. yeah. είναι η εκπομπή. <laughs> τελείωσε, Αυτό ήταν η Τότε, εκπομπή. τώρα είμαι 18. <laughs> δεν μπορώ που είναι 18. <laughs> Είχε mm. Yeah. γενέθλια την ημέρα που μπήκε στο Big Brother ή θυμάμαι λάθο. Όχι, ναι, είχα γενέθλια την ημέρα που μπήκε στο Big Brother. 28-8 το 2002 γεννήθηκα, το 2020 μπήκα. δεν μπορώ που γεν, γεννιόντουσαν παιδιά το 2002. <laughs> Μιλά <laughs> εσύ. Μπορώ, μπορώ, να μιλήσω αρχικά. Πε κάτι, ίσω ακουστεί. Τι, Έτσι κάτω. λέω. Εγώ θα ah. φύγω. <laughs> ναι, εγώ νομίζω θα φύγω τώρα. <laughs> Ωραία. Ε, γεια σου, Θέμη, λοιπόν. Καλώ όρισε. Θέλουμε να μα πει για έναν άνθρωπο που αποκλείεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή που να μην σε ξέρει, ποιο είσαι και τι κάνει αυτή τη ζωή. Καλά, και σε, δεν είμαι και μαντόνα. Τόζε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, <laughs> εδώ. <laughs> <laughs> ε, αλλά και εγώ μια χρήστη είμαι, να πούμε λίγο αυτό. Ε, ασχολούμαι πολύ με το μακιγιάζ. Αγαπώ πάρα πολύ το μακιγιάζ. Ε, είναι μια τέχνη που την αγαπούσα πολύ από μικρό. Ε, όταν στα 14 περίπου ξεκίνησα να έχω το πρωτοσπυράκια, εφηβείας, oh, oh. Ε, ναι, ό, ναι. τα πρωτοσπυράκια, ξέρετε αυτά τη εφηβεία. Όλοι τα είχαμε. Ναι, όλοι τα είχαμε. Η περισσότεροι, υπήρχαν έχω και τώρα. μερικοί τυχεροί. <laughs> <laughs> Απέσιο. Όχι, oh, εντάξει, εγώ τώρα πια δεν έχω πάλι άλλο ε, Αλλά ναι, ήθελα να τα καλύψω. Έπαιρνα το make-up τη μάνα μου. Μια μέρα η μάνα μου είχε φρικάρει. Σου λεωτραπητικά το παιδί μου, το ένα το άλλο. Αλλά. Εγώ συνέχισα να αγαπάω το μακιάζ. Το εξέλιξα, άρχισα να ασχολούμαι με σκιές, με κραγιόν. Άρα, πρώτα ξεκίνησε το μακιγιάζ και μετά το YouTube. Ναι, ξεκίνησα πρώτα το μακιγιάζ ε, εκτό YouTube και μετά αποφάσισα να κάνω YouTube γιατί δεν υπήρχαν αρκετά αγόρια. Υπήρχαν κάποια αγόρια, αλλά δεν υπήρχαν αρκετά αγόρια, πιστεύω, κατά τη δικιά μου άποψη, στην Ελλάδα που να κάνουν ε, μακιγιάζ, Και να YouTube γενικότερα, το... νομίζω τα περισσότερα στι αρχέ ήταν κορίτσια. Οι περισσότερε ήταν. Στι αρχέ, ναι, αλλά θα σου πω, εγώ το 2017 που το ξεκίνησα το κανάλι μου. ναι, πριν από τρία χρόνια. ναι. ε, Υπήρχαν, δηλαδή υπήρχε ο Τζέφρι. Α. Υπήρχε ο Τζέφρι, ο γνωστό, ε, που διότι... είναι από το, από το Βόλο. <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, ο Τζέφρι, ο γνωστό από το Βόλο. Το αστείο ότι επειδή δεν υπήρχαν στην Ελλάδα και λες, όχι, υπήρχε, υπήρχε ο Τζέφρι. Ναι, mm. ο Τζέφρι που ήταν από το εξωτερικό, ρε παιδί μου. <laughs> <laughs> ναι, τότε υπήρχε. Ο Τζέφρι τώρα υπάρχει αιώνε. Εντάξει. <laughs> ε, υπήρχε κιόλα και ο Τζίντζερ, τότε τον έβλεπα την, Τον έβλεπα. Είχε, τόσο, έκανε και ένα, με ένα άλλο παιδί παρέα. Ε, το οποίο τον ήξερα και έκανε και αυτός κανάλι μαζί με ένα φίλο του και επειδή μιλούσα εγώ με αυτό το παιδί κάπως τον έβλεπα και τον Τζίντζερ, έβλεπα και και το άλλο το παιδί και κάπως υπήρχε λίγο στην Ελλάδα, αλλά Φιλουπήρχη, δεν υπήρχε. Αλλά, ναι, καλά ούτε τώρα υπάρχει ρε εσύ, εκτός όπως είναι και τον Τζίντζερ, υπάρχει. υπάρχει άλλο αγόρι που να βάφεται. Υπάρχουν κάποιοι στο Instagram, αυτό, δεν έχω αλλά δεν είναι πολλά, δηλαδή είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο το κάνουν αυτό. Που το ε, ότι είναι ένα από πολύ τα χίλια άτομα να είσαι εσύ ναι. και ο Τζίντζερ. <laughs> <laughs> και αυτά τα αγόρια στο Instagram που δεν τα έχω γνωρίσει ποτέ οπότε μπορεί να είναι και ψέματα όλα αυτά που no. <laughs> λέμε. <laughs> Μάλιστα. Άρα ξεκίνησε πρώτα από το μακιγιάζ. Ναι. Ε, αχ, δεν ξέρω τι να σε πρωτορωτήσω πραγματικά. Λοιπόν, α μην πάμε στο YouTube. Α πάμε λίγο στο. Πικράδε. Θα έρθουν όλα. Μην αγώνεσαι. Α πάμε λίγο λοιπόν στο ότι ξεκίνησε να βάφεσαι τύπου στα 12. Ε, ξεκίνησα να βάφουμε περίπου στα 13-14. Ε, άρχισα να είχα πάει μάλιστα κιόλας και σε ένα κατάστημα μαζί με τη φίλη μου για να πάρω ένα καλυπτικό προϊόν, κονσίλερ τότε. Oh. Ε, θεέ μου. Συγγνώμη, ξεκίνησα να κονσίλερ. Με Concealer. Power, αλλά Καταρχάς, βαφώσουν πιο νωρίς από ό,τι βαφόμουν εγώ να ξέρεις. <laughs> Αλήθεια. Πότε <laughs> εγώ... ξεκίνησα να Πότε ξεκίνησα. <laughs> Φέτος. <laughs> Χαρούμενο 2021. Ε, χάει το 2021. Ε, αυτό. Είχα πάει εκεί πέρα. Με κοίταξε η κοπέλα από πάνω μέχρι κάτω. Και ήταν φάσει ασφασή... για σένα. Ε, Έχω ασφασή... πιο μεγάλα χείλια όπω σε αγάπη. Τι εννοεί. <laughs> ναι, για μένα. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι θα κρυθώ πολύ για το μακιγιάζ Γιατί ενώ δεν ήξερα το πόσο πολύ θέλω να το εξελίξω, το αν θα παραμείνει στο απλά θέλω να καλύπτω ένα σπυράκι ή στο αν θα το κάνω δουλειά κτλ. Το, το βλέπω απλά σαν ένα σπυράκι και ότι ναι, θέλω ναι, να το καλύψω. Ότι θέλει να φύγει. Δεν είσαι ήσουν σε φάση ότι θέλω να κάνω αυτό, κάτι δημιουργικό στο πρόσωπό όχι, μου. Όχι, όχι, το κάνω, το κάνω. Ε, μετά έβλεπα όμω τα πόσα potential έχει το μακιγιάζ. Ε, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Και αποφάσισα να κάτσω να ασχοληθώ περισσότερο με αυτό. Μάλιστα, τελείωσα και μια ιδιωτική σχολή που δεν μου έμαθε κάτι ιδιαίτερο μπορώ να πω. Καλά, η αλήθεια αλλά... είναι ότι στο να... YouTube μπορεί να μάθει να γίνει ο top makeup artist πλέον. Από εκεί πέρα έμαθα το μακιάζ εγώ και φυσικά με πολύ προσωπικό practice που καθόμουν ατελείωτε ώρε βράδια μόνο μου και απλά βαφόμουν για να Μάθω κάποια πράγματα από μόνο να δω τι ταιριάζει το πρόσωπό μου, τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει. Καλά, στο πρόσωπό σου όμω ταιριάζουν όλα. Και είναι ότι oh. το επεισόδιο να γλύφω το θέμικον. Oh. Όλο. <laughs> αυτό θα είναι το επεισόδιο. <laughs> Πέντε λεπτά συνεχόμενα ή ζωή προεκλειφθεί. Εγκλειφθεί το, το θέμικον. Μία παρένθεση. Πίσω, έχω κοινό. Γι' αυτό γυρίζω και κοιτάω σαν τον Φλερ τα ρήφα. Τι που έλαγε τα μωράκια. <laughs> Ήρθαν οι κοτομπουκέ κρύψου. Okay. Να περάσουν οι κοτομπουκέ, παρακαλώ. Θυμάσαι καθόλου την πρώτη φορά που σε έπιασε η μαμά σου ή ο μπαμπά σου να βάζεις μακιγιάζ, να βάζεις μακιγιάζ. Ναι, να θυμάμαι, θυμάμαι, θυμάμαι. Ήταν η πρώτη φορά που είχα βάλει make-up και πήγαινα σε μια φίλη μου την Αθηνά και ήμουν μικρούλης δηλαδή πόσο είμαι 14 χρονών, κάπου εκεί, 13-14. Και μου λένε, με κοιτάνε κάπως περίεργα. Δεν με, με είδαν να, να πλώνω το προϊόν, με είδαν να... Είμαι απλά με το προϊόν στο πρόσωπό μου και επειδή ήταν πολύ πιο σκούρα από μένα. <σχελίδι> ε, <σχελίδι> φαινότανε, φαινότανε, γιατί ήταν το make-up της μάνας μου. Η <σχελίδι> μάνα μου είχε κάνει τύπου τάν και <σχελίδι> το δούσε. Ε, οπότε εγώ που δεν έκανα τάν 13 χρονών, προφανώς φαινόταν <σχελίδι> ένα πορτοκαλί <σχελίδι> πράγμα. και με κοιτάνε περίεργα και μου λένε, στο να το πρόσωπό σου. Και λέω, τίποτα. Ε, και μετά τέλο πάντων ήταν μια περίοδο που πήγαινα και πρώτα ένα από μαντελιακό από το φαρμακείο και αυτό βοηθάει με τα σπυράκια. Του έλεγαν και τίποτα του Προσπαθούσα τύπου. κάπως κάπω να το καλύψω έτσι ότι. Α, έχω θέμα με τα σπυράκια και ότι. Α, δεν γίνεται να φαίνονται τα σπυράκια. Και οπότε είχα πάει στο φαρμακείο τη γειτονιά μου. Ε, θυμάμαι είχα πάρει από μια εταιρεία. Το κάνω από θυμάμαι μια εταιρεία. Φαρμακευτική, like <laughs> for five years. Και. Αυτό και το βάζα, και βάζαμε μετά αυτό. Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι. Πώ αποδέχτηκαν, γελάμε λίγο εδώ, οι γονεί σου το γεγονό ότι θέλει να βάφεσαι. Κύριε. Δηλαδή, σίγουρα υπήρχε. Από ό,τι ξέρουμε τουλάχιστον από τα βίντεο που έχει κάνει, mm. υπήρξε ένα πόλεμο, ρε παιδί μου, απέναντι στο ότι εσύ βαφώσουν. Υπήρχε, ε, υπήρχε ένα μεγάλο πόλεμο. Και στο. Ήτανε, ο πόλεμο ξεκίνησε όταν έμαθαν ότι είμαι gay, Μετά Αυτό έμαθαν... το έμαθαν ή το κατάλαβαν. Όχι, το έμαθαν, δεν το κατάλαβαν. Δεν ξέρω πώ. Του το είπε. Όχι, έψαξαν το κινητό μου και βρήκα μια στιγμή συνομιλία που είχα με ένα παιδάκι τότε, 13 χρονών, που είχαμε σχέση και καλά Έλα. στο γυμνάσιο. Ναι. Και νόμιζα μέχρι τότε ότι αυτό είναι ο κολλητό μου. Απλά. Αλλά... Κλασικά έτσι γίνεται. <laughs> ναι, 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 εννοείται. Ναι, 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 ναι. Πολύ κλασικό story. Ε, και story. ιστορία. και παθάνω σοκ. Μάλιστα κιόλα έγινε ολόκληρο θέμα. Φέρνω και του γονεί του. Με έβαλα να μιλήσω μπροστά του. Και να πει τι. Να πω, Γεια σα! Ξέρετε κάτι, με το, παιδι, με, τον, με, το παιδί με, παιδί που είναι καταπληκτικό, απλά εξερευνούμε τη σεξουαλικότητά μα όπω είναι το λογικό. Και όχι απλά να είσαι έτσι και ότι Α, είμαι straight. Τέλο. Δηλαδή, γιατί είναι κακό να εξερευνήσει τη σεξουαλικότητά σου. Μπορεί να σε αρέσει εν τελικά, μπορεί να μην σε αρέσει. Ναι. Εμένα μ' άρεσε, προφανώ. Και έμεινε εκεί. Και έμεινε εκεί. Αυτό. Οι γονεί του το που... τα αντιμετώπισαν καλύτερα από του δικού σου. Νομίζω πω ναι. Οι γονεί του δεν το ξέρω, γιατί μετά σταματήσαμε οποιαδήποτε επαφή με αυτό το παιδί. Έλα, ε, Όμω, ούτε τώρα ξέρω πράγματα, Ξέρω ότι είναι καλά. Αυτό. Νομίζω ότι το αντιμετωπίσαν πολύ καλύτερα όμω. Γιατί του είδα πολύ πιο ψύχρεμο όταν ήρθαν να μιλήσουν. Βέβαια, μπορεί να ήταν πιο ψύχρεμοι. Ξέρω πάρει. παιδί. Ναι, οι μου ήταν. Α, είχε δεν είχε έρθει, έρθει και ο φίλο. Όχι. Είχε έρθει απλά ο μπαμπά του μαζί με τον μπαμπά μου, με είχαν κατεβάσει κάτω. Για ποιο λόγο. Και ήμουνα τώρα εγώ ε, πόσο χρονών, 13-14 και μετά. Εν τω μεταξύ, ακούγεται σαν ε, γκέι αρχή. Ναι, <laughs> 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 ναι. <τσόντας>. Είναι <laughs> αυτό που λένε. Το έχω δει αυτό σε τσόντα. <laughs> ναι, αυτό. Ναι, ναι, το step και τα λοιπά. Mm. <laughs> <laughs> δηλαδή, εσύ θυμάσαι, α το πρώτο βράδυ που έχει γίνει αυτό, έχει τελειώσει. Τσακωμό με μπαμπά πολύ κακό. Ήτανε ότι με κα... Ήτανε βράδυ τον τόμα, ήταν ήταν βράδυ όταν το έμαθαν κιόλα. Κακό. Ε, και απλά μου κάθισε ο μπαμπά μου τα λοιπά σε μια καρέκλα απέναντι το κρεβάτι μου και αρχίζει. Θυμωμένο ή ψύχρεμο. Θυμωμένο. Παύλα στεναχωρημένο. Παύλα απογοητευμένο. Χωρί να αντιλαμβάνομαι το γιατί εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό όμω. Δεν το, αντιλαμβάνομαι. Ναι, όχι, <συριανά> ναι. όχι δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί φαντάσου να έχει ενοχέ για τη σεξουαλικότητά σου. Αυτό θα σου δημιουργήσει τρελό κόμπλεξ. Ε, τα περισσότερα Άγγιοι άτομα. Τα περισσότερα LGBT άτομα. Ε, αυτό πράγμα συμβαίνει... Εγώ είμαι εξαίρεση. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω πώς έχει γίνει. Αλλά στο μυαλό μου είχε περάσει τόσο φυσιολογικό το ότι. Γιατί είναι φυσιολογικό το να είσαι γκέι. Έτσι όπω γεννιέσαι straight, έτσι γεννιέσαι γκέι. Απλά είχε καταλάβει ότι σου αρέσουν τα γόρια ναι, και αυτό. ακολουθούσε το ένστικτό σου. Αυτό. Ακολουθούσα την καρδιά μου, ακολουθούσα το τι θέλω σεξουαλικά σε πολύ μικρή ηλικία. Γιατί όλα τα παιδάκια κάπω ξεκίνησαν να του αρέσουν, το το τα κοριτσάκια, τα αγοράκια, οτιδήποτε ενδιάμεσο. Δεν έχει σημασία. Δηλαδή, εμένα έτυχε να αρέσουν τα αγοράκια. Δεν... Χαίρομαι πάρα πολύ όμω που δεν είχε τύψει γι' αυτό και ενοχές, ότι κάνει κάτι λάθο. Ναι. Είχε, είχε υπάρξει ποτέ στιγμή που να νιώθεις ότι κάνει κάτι λάθο, Ότι δεν θα έπρεπε να είμαι με άντρα, α πούμε. Όχι. Έχω, έχω νιώσει να κάνω λάθη. Αλλά πάνω στη α, σεξουαλικότητά μου. <laughs> ναι. ναι, πάνω στη σεξουαλικότητά μου ποτέ. Δεν θεωρώ ότι η σεξουαλικότητα κάποιου μπορεί να είναι λάθο. Ακόμα κι αν δεν συμφωνώ. Δηλαδή, Ακόμα και πιο προσωπικά πράγματα. Ε, ο καθένα κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του. Πρώτον. Αλλά η σεξουαλικότητα δεν είναι το κρεβάτι. Η σεξουαλικότητα είναι ένα τρόπο ζωή. Ναι. Δηλαδή το να μπορεί να είσαι με τη σχέση σου και να φυγέσαι στον δρόμο δεν πρέπει εσένα να σε αφορά. Ναι. Και αυτή η δικαιολογία. Θεόχαζε η δικαιολογία του. Α, και ένα straight ζευγάρι να έβλεπα. Θα έκανα Ο... το ίδιο. Ο... Όχι! Εγώ σκέφτομαι περισσότερο θα το το θα όταν βλέπω straight <laughs> ζευγάρι. Ναι, και εγώ. Εμεί είμαστε λίγο straight, εντάξει. Like, Όχι, yeah. γενικά <laughs> δεν μπορώ. <laughs> τέλο πάντων, θα σου πω. Ωραία. Ο καθένα κάνει τέλο πάντων. Θα ήταν είναι πάρα πολύ. Ωραία. Να σου πω κάτι. Εμένα με εκνευρίζει το ότι φύγεσαι τόσο πολύ το να δει έναν άνθρωπο να εκφράζει την αγάπη του. Ρε φίλε, είναι ότι. Εκτό αν είσαι με κάποιον που απαγορεύεται να είσαι. Λόγω. Ενώ κατάλαβες <οβή> Αυτό, <οβή> μπράβο, συνένεση. συνένεση. έχουμε τον κατινάκι εδώ. <οβή> ναι. Τι, α, ναι, αν ναι, είναι κάποιο ανηλικό. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. <οβή> το ah, να, ναι. να κάποιο σε κάποιον που δεν πρέπει. Κατά τα άλλα, ρε φίλε, τι σε νοιάζει ο καθένα τι κάνει στο κρεβάτι του, στο σπίτι του, στο δρόμο. Από τη στιγμή που δεν κάνει κακό σε κανέναν. Μα η γνώμη σου σταματάει ε, εκεί πριν η ζωή του άλλου. Ε, και επίση, παιδιά, έχω βαρεθεί να λέμε συνέχεια τα, τα αυτονόητα με αυτό το κομμάτι. Πραγματικά. Ε, κι εγώ έχω βαρεθεί να λέω τα αυτονόητα. Κάθε φορά νομίζω ότι. σαν να, σαν να τα λέω και μετά. Ε, να τα, σαν να μην τα έχω πει ποτέ. Ναι. Αυτοί. Σαν να ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Αυτό νιώθω συνεχώ. Αν και μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει μια πρόοδο τα τελευταία χρόνια και ω Ελλάδα και γενικά σε όλη τη γη. Ε, σε, με διαφορετικούς τρόπους βέβαια με τα, Κάθε χώρα με διαφορετικά ε, μέτρα η Κάθε χώρα με το διαφορετικό δικό του προσωπικό Đấy, ρυθμό Γίνεται μια προσπάθεια Αλλά γίνεται μια προσπάθεια ακόμα Για να κάτι σε, αυτονόητο Να σε ρωτήσω κάτι Τι πιστεύεις για το πράγμα Υπάρχουν πολλοί ας πούμε Που έχω μιλήσει κι εγώ και μου έχουν πει απόψεις Που λένε ότι το πράγμα το, η ατάκα. Ενώ συμπαθώ του γκέι και δεν έχω πρόβλημα με τους του γκέι, δεν μου αρέσει που βγαίνουν έξω τσίτσιδοι και με του κόλου έξω και εξευτελίζουν την σεξουαλικότητά του και όλα αυτά. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό το κομμάτι, Αρχικά ποιο έβαλε κριτέ. Α ξεκινήσουμε από εκεί. Πρώτον. Δεύτερον. I'm so sorry. Οι κοτομπουκέστε, μη μόλι βγήκαν. Ζεστέ από το φούρνο. Εντάξει, <Σι> κοίτα, ο καθένα μπορεί να έχει την άποψή του, προφανώ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το να βγαίνει γυμνό, είτε σε straight, είτε σε gay, είτε σε μαύρο, είτε σε από τον Άρη, είναι κάτι άσχημο. Κατά τη δικιά μου άποψη, έτσι. Όχι να φαίνεται. Ο καθένα φοράει ό,τι θέλει, αλλά να φοράει κάτι. Αυτό είναι η δικιά μου άποψη, φυσικά. Ε... Δεν σε φέραμε ο... εδώ να μα μάτσι... πει απόψει άλλων θέμικορν. Ναι. Mm. Η δικιά μου άποψη είναι ότι το Pride δεν ενοχλεί κανένα στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά Ένω... γιατί να βγω. Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου ναι, πώς... γιατί να βγω στον δρόμο και να φωνάζω ότι είμαι γκέι, έτσι πι... περιμένω να με σεβαστεί ο κόσμο. Όχι, γιατί δεν σε σέβεται, γιατί είσαι κοινωνικά αποδεκτό, γιατί είσαι ένα straight άσπρο άντρα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει πέρα από το να ασχοληθεί με τα γκομενάκια. Ή γυναίκα. Και η γυναίκα. Ναι, εννοείται, σίγουρα. Απλά και έχει αντιμετωπίσει ρατσισμό από γυναίκε. Πιο σπάνια. Πολύ πιο σπουδαία. Αλήθεια. Πολύ... Ευτυχώ. Καλό είναι αυτό. Συνήθω οι γυναίκε μου ρωτάνε: Αχ, τι τέλειο μου κοιτάζει αυτό. Γίνεται να πάμε μαζί για ψώνια. Έχουν άλλο θεματάκι. Οι γυναίκε έχουν άλλα θεματάκια. Οι γυναίκε έχουν, <laughs> <laughs> έχουν άλλα θεματάκια. Γιατί το έχουν συνδυάσει αλλιώ ότι όλοι και πάνε για ψώνια και ότι αχ, θα είναι τέλειο για να μου και κοσμίσει στο σπίτι. αυτό είναι απέσιο. Και είναι απέσιο γιατί νιώθω σαν αξεσουάρι. Και με σε φάση, sweetie, I'm not like Τύπου είμαι άνθρωπο. Ναι. Και τι ε, να μου αρέσει το μακιγιά. Είσαι ανθρωπάκι. Αλλά είμαι ανθρωπάκι. 1,85. <laughs> ναι, παιδιά, είναι σοκαριστικά ψηλό και με πολύ ωραία χαρακτηριστικά στο σώμα του. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Ανώμαλη. Ε, ο... Κλείστε με φυλακή. Έχω είναι 18 κόλιο. χρονών. Έχω <laughs> Ναι, είχα... αλλά γενικά για να ολοκληρώσω πάνω στο Pride είναι ότι ξέρουμε αρχικά για ποιο λόγο γίνεται το Pride ξέρω, για ποιο λόγο γίνεται το Pride. Για Ή Πες. Ή απλά λέμε ότι. Ε, α, μισούμε το Pride. το Pride ξεκίνησε για κάποιο λένε. λόγο. Ναι, κανεί δεν ξέρει το λόγο. Υπάρχουν γεγονότα στο παρελθόν ε, που σημάδεψαν του γκέι, σημάδεψαν γενικά την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Με Τόσο πολλά παραδείγματα Άπειρα. που έχουν σκοτώσει ανθρώπου, που έχουν μπει μέσα σε gay club, έχουν ε, ανθρώπου. Ναι, που έχουν πυρπολίσει ανθρώπου. Κι εγώ, μα κι εγώ. Κοίτα εδώ. Αν τριχιάζουν, γιατί σκοτώνουν αυτού του ανθρώπου μόνο και μόνο για τη σεξουαλικότητά του. Ναι, όσο συνεχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα, θα συνεχίζει να γίνεται και το Pride. Γιατί δεν είμαστε κοινωνικά αποδεκτοί. Το γεγονό ότι υπάρχουν άνθρωποι που μα αποδέχονται, δεν σημαίνει ότι είμαστε από την κοινωνία αποδεκτοί. Και όταν η ίδια, ε, το, το ίδιο το κράτο ε, και η, η κάθε, το κάθε κόμμα δεν βάζει μέτρα για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα και να το βάλει μέσα στο μυαλό των ανθρώπων ότι ξέρει κάτι, είμαστε κι εμεί απλά άνθρωποι. Μπορούμε να παντρευτούμε, μπορούμε να υιοθετήσουμε παιδιά, ναι. μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το θέμα είναι ότι αγαπάμε ο ένα τον άλλον, δείχνουμε σεβασμό και ταυτόχρονα ο καθένα κάνει ό,τι θέλει. Τι ωραία που μιλάει εκείνη 18 χρονών, το συχαίνομαι. Δηλαδή... Σε <σχέρω> σε μισό. Εγώ στην αρχή σε γνώρισα μέσα από πολύ εμ... <σχέρω> <σχέρω> Έτσι, περίεργα βίντεο. Ναι. <σχέρω> <σχέρω> σε γνώρισα μέσα από βίντεο, ρε παιδί μου, πολύ περίεργου περιεχομένου και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που ξέρω, έχω... ο λόγος που δεν σε συμπαθούν, οι περισσότεροι άνθρωποι που σε ξέρουν ενώ. Ναι, 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 ναι. ο λόγος... Το, το, δεν έχει Ο λόγο που δεν σε συμπαθούν είναι αυτά τα βίντεο. ότι μιλούσε πάρα πολύ. Ότι είναι μικρό και μιλάει τόσο πολύ για το σεξ και για τι σεξουαλικέ του εμπειρίε. Και η αλήθεια είναι ότι βγάζεις ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα στο YouTube από ό,τι βγάζεις στη διαπροσωπική σου σχέση δηλαδή, με τους ναι. άλλους. Αυτό που είδαμε, αυτό που βλέπαμε τόσα χρόνια στο YouTube, είναι κάτι εκδιαμέτρου αντίθετο με αυτό που είδαμε στο Big Brother και με αυτό που βλέπει ένας άνθρωπος όταν σε γνωρίζει από κοντά. Εννοείται αυτό. Δηλαδή είναι και ότι... στο, στα τρία λεπτά που μιλήσαμε σε εκείνο το πάρτι, εγώ είδα ένα πολύ συμπαθητικό παιδί, πολύ ε, συναισθαλμένο, πολύ χαριτωμένουλη. Και εσύ να πιο μικρό τότε. Ναι. Θέλω εγώ. λίγο να μου πει τι φάση με τα βίντεο. <laughs> τα παλιά. Κοίτα, εντάξει, θα μιλήσω κυρίω για τον τελευταίο χρόνο. Το, 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 όταν ήμουν 15. Εντάξει, μου 15. Τι... Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα. Κοίτα, ε, εγώ τα έβλεπα. τι υπερβολέ πάνω στη φωνή <laughs> μου και τα λοιπά. Εντάξει, το ζούσα τότε και ήμουν 15 χρόνια. Μπιτ, δεν μιλάμε γι' αυτό. Α, <laughs> μιλάμε για του ταξιτζίδε. <laughs> <laughs> μιλάμε για του ταξιτζίδε και αυτά. Ωραία. Πάνω στο θέμα όλο αυτό. Αρχικά, ο καθένα στο YouTube, όλοι μα πάνω κάτω, έχουμε μία περσόνα. Συμφωνώ. Ωραία. Ε, στο Big Brother και γενικά στην έξω μου ζωή, είπα ότι θα είμαι αυτό μου, γιατί είμαι ο εαυτό μου. Αυτό είναι ο θέμη. Ε, Όμω στο YouTube πρέπει. Δηλαδή για μένα ήθελα να δείξω. Πρέπει, δεν πρέπει. Ο καθένα κάνει τι θέλει. Αλλά εγώ ήθελα να δείξω κάτι άλλο. Μια έτσι. Κάτι Αμερικάνικο ναι. YouTube. Ναι. Εντάξει, Αμερικάνικο YouTube. Ήθελα να δείξω τη δικιά μου περσόνα. Όμω, αυτά που λέω πάνω στο βίντεο πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι ένα παιδί 15 χρονών, δηλαδή λέει α πούμε ένα 30χρονο τώρα. Α, δεν μου αρέσει ο Θέμη γιατί μιλάει για το σεξ σε 15 χρονών. Ένα παιδί 15 χρονών κυρίω ασχολείται με το σεξ. Κυρίω ασχολείται με την προσωπική του ζωή. Κυρίω ασχολείται με το ποιο γκόμενο θα έχει, ποια γκόμενα θα έχει και όλα αυτά. Αρχικά πρέπει να έχουμε αυτό στο μυαλό μα. Το ότι αυτό ο 30χρονο όταν ήταν 15 δεν το είχε στο μυαλό του δεν σημαίνει κάτι. Γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι, ισχύει. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει πολύ πιο γρήγορα. Γιατί έχουμε όλη αυτή την τεχνολογία που μαθαίνουμε πληροφορίε μέσα σε δευτερόλεπτα και μα βάζει σε ακόμη περισσότερη περιέργεια να μάθουμε για τον εαυτό μα, για τον κόσμο και για τη σεξουαλικότητά μα και οτιδήποτε πάνω στο σεξ. Έτσι. Ε, πιστεύω ότι με εμένα τόσο μικρό να μιλάω openly ως gay άτομο στην Ελλάδα που βάφεται Όλα αυτά τα οποία δεν είναι καθόλου κοινωνικά αποδεκτά <ΣΣΣ> Προφανώ και θα έχω άτομα να με πολεμάνε και να με μισούνε για αυτό το πράγμα Να σου πω κάτι, αυτό. ακόμη ναι. και εγώ που σε συμπαθούσα όταν μπήκες στο Big Brother ήμουν σε φάση Τώρα θα είναι ο Θέμης που βλέπουμε στο YouTube φοβήθηκα λίγο μην είσαι τελείω αυτό το κομμάτι. Μην το πάρει full επίθεση, α πούμε, και πει θα είμαι αυτό ο θέμη. Και όταν είδα. Από το πρώτο επεισόδιο που σε είδα να είσαι αυτός να σου, ήμουν σε εντάξει, Είμαι πολύ περίεργη. Θυμάστε τι έλεγα, Σοφία. το χαίρομαι πάρα πολύ το θέμα. το έλεγα. Εγώ το χαίρομαι το αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Θέλαμε να κερδίσει. Μαζευόμαστε και τα βλέπαμε όλοι μαζί τα Big Brother. Τέλο πάντων. Αλήθεια. Ναι. Τέλο πάντων. Βάλω ε... στο κομμάτι. Ωραία, η γιατί... αλήθεια είναι ότι με κάλυψε. Α, εντάξει. Όχι, δεν είναι ότι. Δεν έχω άλλη. Αλ... Καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί εγώ τα έβλεπα τα βίντεο. <laughs> ναι, δηλαδή αρχικά δεν μου ήξερε. Ήταν όμω. Σ... Το κάνει πολύ αυτό. Δεν ξέρω. He f***ed me the with the toothbrush. toothbrush. <laughs> δηλαδή, έλεο. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θεωρεί ότι, <laughs> 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 ότι είναι λίγο επικίνδυνο. Να βγαίνουμε μεγαλύτερου άντρε. Όχι. Α, τι. <laughs> να Σεμένα μιλάω και. Να <χαι> τα πράγματα δημόσια. Να τα λες δημόσια. Όχι <χαι> για σένα. <χαι> ότι ρε παιδί μου μπορεί να μπει κάποιο παιδί που ε, μπορεί να έχει λιγότερο μυαλό από σένα σε κίνδυνο. <χαι> <Να> Πες τι <χαι> είμαι τώρα ο μπαμπάς που θα... Ε, θα να έχω την ευθύνη παιδιά. όλων των παιδιών. Αρχικά οι γονεί δεν προσέχουν τα παιδιά του. Κινήσουν από εκεί. Νομίζω είναι πολύ απλό. Ε, αν θέλουν να λέγονται γονεί, για μένα ότι πρέπει να προσέχουν το τι κάνουν online. Γιατί το λιγότερο επικίνδυνο το οποίο πράγμα μπορεί να κάνει το παιδί του στο Ιντερνετ είναι να δουν εθέμικον. Το δηλαδή, χειρότερο όχι, είναι. Τι αυτό. Να... Εννοούσα να βγούνε με κάποιον, ας πούμε, να πάρουν σαν παράδειγμα ναι. και να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Όπω εσύ με το <laughs> Ναι, <laughs> θα σου πω. Δεν ξέρω. Ναι. Κάτι. Δεν, εγώ το σκέφτομαι ότι αρχικά δεν είναι αυτό που είπε, ότι δεν είμαι ο του και ότι πρέπει να του προσέχουν οι γονεί σου. Αλλά, αλλά πρέπει να έχει και μια ευθύνη, βγαίνει. Πρέπει. Δώσεις. Εννοείται, εφόσον μιλά στο Ιντερνετ, πρέπει κιόλα να έχει μια ευθύνη. Φυσικά, πολλέ φορέ ξεχνάμε ότι εγώ όταν τα έλεγα αυτό ήμουν και 16 χρονών. Όχι ότι τώρα ναι. έχω μεγάλο, είμαι 18. Μου. Αλλά, Αλλά μέσα σε αυτά τα χρόνια έχω οριμάσει κι άλλο. Θεωρώ ότι και τότε ήμουν όρμο, αλλά και τώρα θεωρώ ότι έχω οριμάσει ακόμη περισσότερο. Ε τα παιδιά αυτά που θα το δουν αυτό το βίντεο, σημαίνει ότι και αυτοί ασχολούνται με τη σεξουαλικότητά του, με διάφορα πράγματα. Και εγώ μέσα στα βίντεο μπορεί να έλεγα και το DXG, αλλά ταυτόχρονα έλεγα και όλο και το μήνυμα του Φοράτε προφυλακτικό. Ναι. Προσέχετε με ποιον βγαίνετε. Το ότι μπορεί να το κάνω εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνετε κι εσεί. Τα έλεγα όλα αυτά ναι. τα πράγματα και είχα, έχω, μιλήσει μιλήσει κιόλα και για τα σεξουαλικά με τα δεδομένα νοσήματα. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν κάνουν μέσα headlines. Προφανώς, Είναι δηλαδή. τα ενδιαφέροντα ναι. ότι. Α, θέλει να που, έχει λυσάξει όλη η Cares. Δηλαδή πρέπει να βγω στο live πρέπει, με την και να πω Χαιρετισμού, άμα το ήξερα, θα λέγα χαιρετισμού uh, σε όλου του ταξιδίδε. Hi. Hi, Hi guys. Βγαίνω τώρα it's έξω. Hit fucking patates, λέει. Hit fucking patates, δεν <laughs> κούκκε. <like, who cares. laughs> τώρα που έχει βγει από τον Big Brother, no. πιστεύει ότι θα υπάρχει αλλαγή στο περιεχόμενο στο κανάλι σου. Βέβαια, από ό,τι είδα, έκανε δύο βίντεο άκρο hot. <laughs> <laughs> ναι, ναι, έκανα άκρο hot. Που μιλούσε για τα πάντα. Ναι, μίλησα, μίλησα, μίλησα. μίλησα. Θα έκανε όμω άλλο story ως, time. Like, δίκαια. Τύπου, θέλω να το πω, μίλησα με ειλικρίνεια. Και μίλησα δεν είπε και τίποτα. Αλήθεια, και δεν παίρνω κανένα στο μέρο γιατί δεν μοιάζει κανένα πέρα από το Ζακ. <χω> <χω> και πάνω κάτω. Ο Γρηγόρη. Και ο Γρηγόρη, δε παιδί μου. Αλλά να κάνω εγώ μια παρένθεση. Ο Ζακ, θα σου πω. Ο Ζακ, τον συμφώνησα και με τον τρόπο παιχνιδιού του και τον συμπαθώ και σαν άνθρωπο. <χω> το Γρηγόρη <χω> δεν συμφώνησα τον τρόπο παιχνιδιού του 100% αλλά τον συμπαθώ σαν άνθρωπο. Οπότε Καταλαβαίνω ότι έχω μια μικρή. Ναι, ο Ζακ μου αρέσει, αρέσει, αρέσει πιο πολύ πάντω. <laughs> Αν <αρέσει κανακόν>, ε. <laughs> έχει κανένα κονέ. Τέλο πάντων, όχι, έχει Κάνω, Κι <laughs> και εγώ έχω σχέση, για πλάκα το είπα. Okay. Κάνω πλάκα, <laughs> disclaimer. Εσύ και η Σοφία, <laughs> κάνω πλάκα. <laughs> Όταν <laughs> έκανε τα story time <laughs> για το Big Brother που έμπαινε ω θέμη από το μοντάζ, περιμένω ότι θα πει όντω κάτι και τελικά δεν έλεγε τίποτα. Τι <laughs> Γιατί <laughs> 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 Απλά έκανε disclaimer. Ναι, ότι έκανες disclaimer. Ε, μπορεί να βγω, μπορεί να μην βγω, δεν ξέρω. Και μου είπαν: Πε μα κάτι όμω. Δηλαδή, το θέλω το κουτσομπολιό. Έχω ανοίξει το βίντεο, το δεν έχω χάσει δευτερόλεπτο. <laughs> έτσι ήμουν Κοίτα. από πάνω. Έτσι κάποιες και κοίταζα. <laughs> κάποια στιγμή, έτσι και ω κιόλα, είπα κάποια πράγματα στην Ζεπρέ. Ναι, Τη είπα κάποια. Έμαθα κουτσομπολιό. <laughs> δεν θα σα το πω ποτέ. Μ' αρέσει να νιώθω ε, exclusive. Yeah. Ε, αυτά δεν ξέρω αν θέλω κι εγώ να το πω. Δηλαδή, Κάποια στιγμή μπορεί να τα πω κάποια άλλη. Δεν ξέρω. Θα σου πω: Όταν μιλάς με μια παραγωγή, θα είναι καλό κιόλα να. Πέρα από το συμβόλαιο, υπάρχει της... και μια εμπιστοσύνη. Συμφωνώ. Ε, οπότε θεωρώ πιο επαγγελματικό το κάποια πράγματα να κρατηθούν εδώ, με εμά. Λοιπόν, να τα πω στη Ζωή πέρα, να τα πω στο Γιάννη, να τα πω στου φίλου μου, να τα πω σε μένα. Να το πιάσουμε εκεί. λίγο από την αρχή. Ναι. Πώ. Ε, μάθαμε ότι σε προσέγγιση παραγωγή. Γιατί θέλαν έναν ένα... άνθρωπο σαν και εσένα. <laughs> δεν ξέρω πώς να του πω. <laughs> <Θέλαν έναν laughs> το πω. Θέλανε έναν άνθρωπο. Από ναι. ό,τι κατάλαβα, πηγαίνανε λίγο με χαρακτήρε. Ναι. Και προφανώ αυτή η εκπομπή ε, βασίζεται στο χαρακτήρα του. του Big Brother, δεν του παίχτη. Ναι, αυτό. Και αυτό είναι. Οπότε σε πλησιάζει. Δεν κάποιο ταλέντο. <laughs> Είχε ποτέ στο μυαλό σου. θε να πει σε ένα Πώ το είπαμε, reality. reality. Ε, θα σου πω, είχα στο μυαλό μου ότι κάποια στιγμή θέλω να μπω σε ένα reality. Πιστεύω ότι θα περνούσε ένα ωραίο μήνυμα στην ελληνική κοινωνία που το χρειάζεται. Ήδη το περνά. Ε, ναι, ήδη το περνούσα. Πάρα πολύ χαρούμενη. <laughs> <laughs> ναι. Ήδη ε, το περνούσα και. Το ξέρω τη αδέρφω μάλλον, οπότε. I know. Okay. Ε, θα σου πω, ήδη το περνούσα μέσα από το YouTube, αλλά φυσικά στην τηλεόραση, ακόμη η τηλεόραση στην Ελλάδα είναι κάτι μεγάλο. Ειδικά σε μεγαλύτερε ηλικίε, όχι τόσο σε μικρέ, δηλαδή α πούμε, εγώ δεν παρακολουθώ ποτέ τηλεόραση. Ηλικία. Ακόμα και πράγματα τη τηλεόραση που σπάνια θα δω, θα τα δω πάλι στο YouTube ή σε κάποιο site. Ε, οπότε μ' άρεσε που πέρασα και ένα μήνυμα σε μεγαλύτερου ανθρώπου. Δηλαδή το μήνυμα μπορεί να το περνούσα μέσα από το YouTube σε μικρότερα άτομα, αλλά νομίζω και εκεί πέρα με το να δείξω το χαρακτήρα μου ε, περισσότερο γιατί, όπω είπα στο YouTube, υπήρχε και η περσόνα του Θέμικον. Ε, Μπόρεσα να περάσω το μήνυμα του ότι να είσαι διαφορετικό. It's fine. Ωραία, ερώτηση. Ναι. Ε, Είχε μηνύματα αφότου βγήκε από το παιχνίδι από μεγάλου ανθρώπου ή γενικά από ανθρώπου που σου είπαν. Ξέρω ότι είχα μία χειά άποψη για σένα. Ναι. Και σε χάρηκα στο παιχνίδι ότι ρε παιδί μου, μου τα κατέριψες όλα αυτά που είχα στο μυαλό μου. Φουλ. Και επίση. Ε, Εννοείται πω πήρα και προσωπικά από πιο μικρού ανθρώπου το παιδί μου και από 15 χρόνια και από 25 χρόνια και από όλε τι ηλικίε πήρα μήνυμα. Ε, τέτοιου είδου ότι βλέπαμε κάτι άλλο και, το, και είδαμε στο Big Brother αυτό που θέλαμε να δούμε από σένα. Το χαρακτήρα σου και μα άρεσε πάρα πολύ που έδειξε τον πραγματικό σου χαρακτήρα και τον πραγματικό σου θέμα. Ε, αλλά. Αγαπημένα μηνύματα είναι που έπαιρνα από γονεί και από παιδιά που μου στέλνανε μηνύματα ή μαζί ή ξεχωριστά και μου λέγανε ότι με βοήθησε να καταλάβω το παιδί μου. Α, με βοήθησαν, βοήθησε του γονεί μου να καταλάβουν το μακιγιάζ. Βοήθησε του γονεί μου να καταλάβουν ότι το να είσαι γκέι δεν είναι κακό. Γιατί με το να βγάζει μια τόσο έντονη παρουσία. Γιατί μάθαμε, ναι. έχουμε... Δηλαδή Βάφεσαι, όλο αυτό είναι κάτι. Είσαι όλο. Wow, είσαι ναι, πιο είναι feminine, κάτι. Ναι, ναι ακριβώ. Ε, ο τηλεθεατή κατευθείαν κεντρίζει το ενδιαφέρον του η παρουσία μου. Και μετά με το χαρακτήρα μου που άρεσε στον περισσότερο κόσμο, κατάφερα να βγάλω προσωπικά πιστεύω ω την κοινότητα. Μου. Ναι, και. <σκέφερα> και επίση. Θα σκάσετε <Σας> λίγο. <σκέφερα> ναι, <σκέφερα> και επίση, ε, με το να βγάλω ω κατά τη δικιά μου άποψη, φυσικά ε, την γκέι κοινότητα, πιστεύω ότι και άτομα τα οποία δεν έχουν μια τόσο έντονη παρουσία Μπορεί ο κόσμο να τα αγαπήσει ακόμα περισσότερο. Και αυτό με κάνει πολύ πιο χαρούμενο, γιατί μπορώ να φάω όλο το σκατό του κόσμου. Αρκεί τα περισσότερα παιδάκια, ειδικά τα παιδάκια, να είναι χαρούμενα και να καλά με τι οικογένειέ του. Ναι. αγαπούλα μου. <laughs> ναι, γιατί δεν είναι όμορφο. Από την γκέι κοινότητα, τι vibes παίρνει. Βασικά, τι vibes έπαιρνε πριν το Big Brother. Σε στήριζε, είχε hate από gay άτομα. Είχε μόνο από straight. Ναι, όχι, όχι. Είχα hate και από gay άτομα. Είχα. Κοίταξε να δει. Η γκέι κοινότητα, ποιο είναι το παράπονο μου, όχι προ εμένα, προ όλη την κοινότητα. Γιατί αυτό δεν γίνεται μόνο σε μένα, αλλά γίνεται κυρίω σε μένα, επειδή μιλάω στο YouTube openly. Ναι. Θέλω ο ένα να φάει τον άλλον. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Υπάρχει μια απίστευτη ζήλια ε, με το, αν πετυχαίνει κάποιο, υπάρχει απίστευτο ανταγωνισμό. Λε και α πούμε, ανταγωνιζόμαστε στο ποιο είναι πιο γκέι. Δεν το μπορώ άλλο αυτό το πράγμα. Αλήθεια, δηλαδή το λέω, μου σκώνει τη τρίχα, κάνω έκκληση σε όλου του γκέι λίγο να σταματήσουν όλο αυτό το πράγμα. Γιατί ρε φίλε, τρώμε τόσο σκατό από την κοινωνία, τόσο σκατό από του γονεί μα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, τόσο σκατό από όλο τον κόσμο και τρωγόμαστε και μεταξύ μα. Και είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί ε, όταν είσαι και πιο μικρό. Και κάνει stand-up και βγαίνει έξω. Γιατί εγώ δεν βγαίνω μόνο για μένα. Δεν βγαίνεις, βγαίνω τώρα για να υποστηρίξω. Όχι, βλέπουν και στο μετρό, α πούμε, και είναι μέχρι εκεί. Είναι ναι, βγαίνει και ότι στο YouTube. Βγαίνω και στο YouTube και δεν βγαίνω μόνο για το μακιγιάζ. Βγαίνω κιόλα για να φέρω awareness και προσπαθώ να βελτιώσω κάποια πράγματα στην Ελλάδα. Έστω και κατά μισό τη εκατό. Άρα Αν μπορώ είσαι να το κάνω. Είμαι activist. Αυτό, ναι, προσπαθώ με το δικό μου τρόπο. Δεν τρέχω, ρε παιδί μου, πέρα εδώ θε, στο, σε διάφορα πράγματα. <σταλίου> ε, έχω κάνει κάποιου αθελοντισμού με διάφορα πράγματα που κάνουμε στην κοινότητα. Αλλά δεν θα με έλεγα ακτιβιστή με αυτή την έννοια. Θα με έλεγα ναι. ότι προσπαθώ μ με τον δικό μου έχεις... τρόπο, με το βήμα που έχω στο YouTube και στην τηλεόραση, να προσπαθήσω να αλλάξω έστω και κατά μισό τη την Ελλάδα. Μισό, όχι τίποτα παραπάνω. Μισό τη εκατό. Εμένα αυτό το θεωρώ επιτυχία. Και όταν τρώω ε, hate από γκέι άτομα πάνω σε αυτό το πράγμα που προσπαθώ να φέρω awareness. Θα συνεχίσω να το κάνω γιατί εγώ το κάνω από την ναι, καλή μου την ψυχή, όντω. Γιατί έχω ζήσει κατά και βλέπω παιδιά τα το οποία. Τουλάχιστον, yeah. έχω κάνει και διάφορα πράγματα και με το χαμόγελο του παιδιού για να βοηθήσω άτομα τα οποία έχουν ζήσει ε, οικογενειακή βία και διάφορα πράγματα παρόμοια με εμένα στο παρελθόν. Ε, εγώ το εγώ κάνω κυρίω για αυτά τα παιδιά. Τώρα, αν θέλει ένα 30χρονο να έρθει να μου πει: Α, ε, δεν χρειάζεται να βάφεσαι και είσαι μια κραγμένη και μπορεί να το κάνει όπω εγώ. Όχι, αγάπη μου, μπορώ να το κάνω όπω θέλω εγώ. <laughs> Εντάξει, <laughs> <ειρέμισε>. <laughs> ε, Θέλω λίγο να ηρεμήσει για να βγάλω και λίγο το θέμικο. Ηρέμησε. Πάρε μια βαθιά. Να. <laughs> 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 Λακ, ηρέμησε. <laughs> Πότε κατάλαβε ότι είσαι γκέι. Πότε κατάλαβα ότι είμαι γκέι. Στην πέμπτη μου Πώ το κατάλαβε. Μ' άρεσε ένα παιδάκι στην συνομι... Αποκλείεται η συνομιλική. Ναι, μ' άρεσε. Ισένα. Για μία φορά στη ζωή μου κι εγώ έκανα αυτό το λάθο. Έχουμε ξεφύγει τώρα. Πάμε στα διπλάσια χρόνια. Okay. <laughs> ε, ναι, εσύ με καταλαβαίνει να περισσότερο από όλου. 100%. Εκατό-τεκατό. Μεγάλωσε ναι. πειραιά, έτσι. Μεγάλωσε πειραιά. Και Ναι. Πειραιά εγώ... νίκια. Γειτόνισε. Ναι, ήμασταν. Hi. Όχι πολύ κοντά, Hi, αλλά. Παρακμή. Έβγαι... <laughs> παρακμή. <laughs> Έβγαινες... Παρακμή. παρακμή. Έβγαινε εκεί που έβγαινα yeah. εγώ. Ναι. Βασικά. Κοίτα, μου μ' αρέσει πάρα πολύ ο πειραιά. Να ξέρει, σαν... σαν τοπίο. Δεν μ' αρέσει ο κόσμο. Απέσιο είναι. Απέσιος να βγαίνει χωρί να πειρά. Φουλ καγκουριά. Τρελή ομοφοβία, τρελό ρετσισμό στα πάντα, όλα. Αλλά Οπότε, μία παρένθεση, άνετα. για να το πω και εδώ. Mm. Οι περισσότεροι, δεν ξέρω αν θα κάνω τώρα Expose, αλλά πολλοί που ήμασταν στην ίδια χρονιά πλέον είναι γκέι. Του μισού, η μισή μου κόμμα είναι από τον πειρά. Και παρένθεση, η μισή είναι τα είχαν με αυτού. Ναι, ναι. Αυτό είναι το πιο στεναχωρό. Καλά, ξέρει πόσο straight ξέρω εγώ που είναι straight και τύπου έχουν κοπέλα, έχουν παντρευτεί, έχουν οικογένεια, έχουν Μου στέλνουν μηνύματα, μιλάμε. Μου την έχουν πέσει σε κλαμπ, μου την έχουν πέσει έξω. Άπειρα μηνύματα από straight άντρε. Μεγάλου ηλικία. Και μικρού. Ε, άρα έχει Πολλά άτομα που στην πέφτανε που ήταν καρα straight. Ναι, και ότι ήμουν ο πρώτο του. Κάποιοι τσιγκάνε. Σίγουρα είπαν δεν ήσουν, να μην το πω. Ναι. Κάποιοι είπαν ψέματα, αλλά κάποιοι άλλοι φαινόταν ότι ήταν ο πρώτο. Δηλαδή δεν ήξερα πώ να πιάσω, Α, δεν ήξερα. και έγινε ο... Ναι, δεν έχω... Έχω, πά, έχω πάρει παρθενιά, <laughs> σίγουρα. Okay. Να πω εγώ μια παρένθεση. Ναι. Είναι το, νομίζω, από τα μεγάλα όνειρα του κάθε bottom gay άντρα. Το που <laughs> <laughs> κάνει. <laughs> Είσαι ο James Τσάντζ. Ναι, υπάρχει. Ναι. ναι, απλά εγώ το καταφέρνω. Αυτό όχι. Ναι, γιατί είναι απέσιο. Τον συχαίνομαι, συγγνώμη που σα αρέσει. Τον αγαπάω sorry. Είναι απέσιο. Δεν μπορώ δεν να, να, να δω βίντεο θέλω. του ολόκληρο. Ενώ του... Yeah. Τζε, του Τζέφρι, ενώ είναι ο πιο κακιασμένο ever, είναι κακό και πανούργο και έχει πλουτίσει πάνω σε αίμα. Δεν ξέρω. Ε, μπορώ να τον δω πολύ ευχάριστα. Δηλαδή τα βίντεο του τα βλέπω πολύ χαλαρά και δεν χάνω κιόλα. Φαίνεται από τα views που έχει. Τι έχουν πέσει πάρα πολύ. Έχουν πέσει τώρα, έχουν πέσει. Yeah. Γι' αυτό τα βλέπω. Και θα σου πω κάτι. Να του δώσω απόρρτα. Έχει κάνει κάποια πράγματα που λίγο. <laughs> δηλαδή, Πολα. έχω κάνει αυτό εδώ δηλαδή, πέρα το Twizz. Country Late. <laughs> <laughs> ναι. Τον αγαπάω. Ναι. Νομίζω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ. Αλλά αναγνωρίζω ότι είναι ένα άνθρωπο που κάνει λάθο. Αυτό είναι Και... πολύ καλό. Τον αναγνωρίζω, τον συγχωρώ, τον ξανασυχωρώ, τον ξανασυχωρώ. <laughs> Πέθανε. Πάλι φτά, φτάνει. Ε, δεν μπορώ άλλο. <laughs> δηλαδή, έχει μπλεχτεί σε περισσότερα δάματα από ότι τα ψέματα τη Σοφία. Δηλαδή, δεν μπορώ άλλο. Like bitch. Όχι εμένα, να το πω. Ναι, η προφανώ. Εσύ <laughs> έχει καμία κόντρα στο ελληνικό YouTube. Όχι. Καμία. Κοίταξε να βρει. Δεν υπάρχει κανένα δράμα. Εκτό από ένα που το ξέρουμε όλοι και δεν θα το αναφέρουμε γιατί Κοίτα. Δεν θέλουμε πέρα, να παίρνει μηνύσει. Πέρα, από, πέρα από ψέματα. <laughs> δηλαδή, όταν έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα με μια συγκεκριμένη YouTuber που είχε, μιλή, είχε πει ψέματα και είχε παραποιήσει όλο το τι έγινε πραγματικά στη Μάρα, γιατί η Μάρα δεν θα μου κάνει μήνυση, οπότε χαιμάρα. Ε, αποφάσισα ότι ξέρει κάτι αυτό δεν είναι σωστό. Οπότε, εφόσον κάθεσαι και κάνει slut shaming, θα απαντήσω αναλόγω, γιατί. Τέλο έχει κάνει πολύ χειρότερα, τα έχω πει, δεν χρειάζεται να αναπαράγουμε. Ε, Όμω, κάποιο δράμα με κάποιον άλλο YouTuber. Έχω την εντύπωση πω δεν έχω. Mm -hmm. Ρε, παιδί μου, εντάξει, okay, θα μιλήσω. Ξεκάθερα. Ρώτα κατευθείαν, <laughs> ναι. Έλα, πε την ερώτηση. Γενικά, Πολύ στο YouTube και νομίζω με ρωτήσανε και στο Instagram, αλλιώς δεν θα το ανέφερα. <laughs> <laughs> Υπάρχει, στο YouTube είπα, στο Instagram. Yeah. Κάντε μας follow. Δεν Τώρα έχω κάτι, μα με το Κανείς. Ginger. Αν αυτή είναι η ερώτηση, που νομίζω ότι αυτή είναι. Γιατί, θα σου πω. Yeah. Υπάρχουν, ναι, ρε παιδί μου, πολλά και drama Instagram, νομίζω, που έκαναν πολλά βίντεο με εσά του δύο. Πώ γίνει όλο αυτό με τον uh, Νικόλα, αρχικά όπω σου είπα και στην αρχή του podcast, εγώ τον έβλεπα γιατί ήταν το μόνο αγόρι που ήξερα στην Ελλάδα Εχά, που κάνει η Οπότε χαιρόμουν πάρα πολύ που έβλεπα ένα αγόρι το οποίο ε, παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Κάθεται και το υποστηρίζει όλο αυτό. Έχει κιόλα. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα εισαγωγικά μου άρεσε πάρα πολύ που είχε και υποστήριξη από τη μάνα του, κάτι που δεν είχα εγώ. Οπότε χαιρόμουν ακόμα περισσότερο που αυτό το πράγμα έβγαινε προ τα έξω. Ότι ξέρει κάτι, έχω μια μάνα δίπλα που με υποστηρίζει. Και ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα. Και εγώ αυτό κρατάω κυρίω από αυτό. Ε, και μένα με υποστηρίζει τώρα η μάνα μου, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο πέρασα, ε, πέρασα διάφορα έτσι. Γιατί και η μάνα μου είναι καταπληκτική, αλλά you know, ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ο κάθε γονιό είναι διαφορετικό. Όμω αυτό που έχει γίνει με τον Τζίντερ είναι ότι στην αρχή, ε, όταν ξεκίνησα εγώ να βγάζω κάποια βιντεάκια, άρχισα να ανεβαίνω πολύ γρήγορα. Ε, αυτό που κατάλαβα είναι ότι κάπως σαν να πήρα ένα vibe ζήλιας, γιατί άρχισα να σχολιάζει Κάποια περίεργα πράγματα κάτω από το βίντεο μου. Επικριτικά αλλά άσχημα. Σχολιάζει τύπου. You Skills by Καταλήνα, σαν να το κοροϊδεύει μια άλλη YouTuber την έχει μόνο, δεν ξέρω καν τι ξέρει. Θυμάμαι. Ναι. Σε παρακαλώ, ηmoji στο YouTube. Ναι. Δεν γίνει καυτέ. Είμαι 26 χρονών, θέλει. Το Your Makeup is Cakey. Διάφορα σχολιάκια τα οποία ήταν. Τα έκανε όμω δημόσια. Τα έκανε δημόσια, δεν μου τα έστειλε ένα μήνυμα. Και όταν. Μου έγραφε με 6 στα 10, ότι είχε καλά το βίντεο σου με 6 στα 10. Και άρχισα λίγο να είμαι σε φάση. Οκ. Okay. Πιστεύει ότι τα έκανε τα σοβαρά. Δεν τον ξέρω εγώ αυτόν τον Δεν τον εγώ. ήξερα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι. Δεν τον ξέρω έναν άνθρωπο. Ξέρει κάτι. Τώρα, άμα το γνωρίσω. Γιατί δεν έχουμε κάτι ποτέ να μιλήσουμε. Έχει ώρες... βρεθεί ποτέ. Εξώ. Ναι. Έχουμε βρεθεί. Όχι για να βρεθούμε. Έχουμε ε, τυχαία. Έχετε συνεπάρξει μία φορά. Μπορεί και δύο, αν δεν κάνω λάθο. Μαζί ναι. με γνωστή Ελληνίδα YouTube. Α, α, ναι, μπράβο, δύο-τρει. Τελικά. Ο Ή... Ναι, ναι, ναι. Γιατί εγώ θυμόμουν σε ένα πάρτι που ήμασταν με μια εταιρεία καλλιτικών. Πάρτι. Δεν ήταν ακριβώ πάρτι. Τόσο Γενικά με τον Τζίντζερ δεν έχω κάποιο θέμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που υπάρχει ακόμα ένα αγόρι στην Ελλάδα που αντιπροσωπεύει αυτό που αντιπροσωπεύω και εγώ με το δικό του διαφορετικό τρόπο. Γιατί δεν γίνεται να συγκριθούμε. Εγώ έχω μιλήσει στο παρελθόν για, σεξουαλική, για τη σεξουαλική μου ζωή. Ο Τζίντζερ δεν έχει μιλήσει ποτέ. Κάνει το παιδί ξεκάθαρα μακιά. Εγώ πιστεύω ότι. Δεν κάνει ξεκάθαρα προσωπικό... μακιά η αλήθεια είναι κάνει κι άλλα πράγματα. Πλέον δεν κάνει μακιγιάζ, κάνει cringe. Ναι. Δεν ξέρω, δεν, δε μπαίνω αλήθεια να στο κάνω. Δεν ασχολούμαι με κανέναν πλέον. Ο, θα σου πω, δεν μπαίνω σε, σχεδόν σε κανέναν Έλληνα YouTuber, αλλά δεν μπαίνω και όλες στο Τζίνερ γιατί μου είχε αφήσει μια, ένα σχημό taste λόγω αυτή τη κακία το πήρα εγώ. Μπορεί να μην είναι. Μπορεί να μιλήσουμε και να μην υπάρχει θέμα. Αλλά δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα και αποφάσισα απλά ότι δεν θα ασχοληθώ. Σε στεναχώρησε ποτέ όλη αυτή η κατάσταση. Κοίτα, κάποια στιγμή ακολουθιόμασταν με τον Νικόλα. Ε, μετά κάποια στιγμή απλά με έκαναν follow. Μετά είχαμε μιλήσει για κάποια πράγματα για μια YouTuber. Ε, Είχαμε κάνει κάποιε συζητήσει ωραίε, αλλά κάποια στιγμή με έκαναν Τον ρώτησα απλά για ποιο λόγο. Τίποτα ακραία τίποτα, Α, γιατί με έκαναν φόλου. Έγινε κάτι. Λέω σου ήταν κάπου τλ. Τι μου απάντησε. Ε, οπότε δεν κάθισα να ξανασχοληθώ με τον Νικόλα. Όμω δεν έχω κάποιο θέμα. Δηλαδή, μ' αρέσει που υπάρχει ακόμα ένα αγόρι, όπω είπα, που αντιπροσωπεύει παρόμοια Είχα πράγματα που προσωπεύει. Να σε εγώ. μισώ. Είσαι απέσιο. <laughs> γιατί? Γιατί απέσιο. σε γλυκούλη. Ευχαριστώ. Κάντε το blog. Κάντε μπλοκ στο Θέμικορν. <laughs> Ωραία. Κάντε <laughs> άντι με μπλοκ. Πάμε λίγο στι ερωτήσει που μα έχει κάνει το κοινό. Το κοινό μου, το κοινό σου, το κοινό μα. Πώ θα ένιωθε αν ήσουν στο σώμα μια γυναίκα, Θα σου άρεσε ή είσαι όχι. perfect, λέει, okay, με αυτό που είσαι. Α, δεν θα μ' άρεσε, όχι. Δεν θα μ' άρεσε καθόλου να μου σου Είναι απέσιο να έχει βυζιά. <laughs> ναι, πολύ βαρύ. Έχει περίοδο. Δηλαδή. Δεν θα so Όχι, hard. ενώ ρε παιδί μου Είναι θα έκανε. Είναι πολύ δύσκολο ποτέ. να είσαι γυναίκα. Όχι, θα έκανε ποτέ αλλαγή φίλου. Όχι, Αυτό γιατί εννοώ. είμαι γκέι. Δεν είμαι τραν. Δεν, δηλαδή δεν είμαι transgender. Δεν, νιώθω, δεν έχω θέμα με ε, την ταυτότητα φίλη μου. Ε, αλλά είναι, λογική, δηλαδή είναι μια απόλυτα λογική ερώτηση. Κάτι το οποίο δεν το ξέρει γενικά και το κοινό στο εξωτερικό, αλλά και ειδικά το ελληνικό κοινό. Ότι απλά μου αρέσει το Μικία, μου αρέσουν οι άντρε και μου αρέσει πούμε, αγόρι. Γιατί πολλοί κάνουν αυτή την. Ε, ε... Ερώτηση. Όχι την ερώτηση. Έχουν πολύ αυτή την απορία. Επειδή μου ένα άντρα που βάφεται. Μα ήμουν μέσα στο, στο λεωφορείο και είσαι μια. Πάρα πολύ γλυκούλα Γυναίκα ε, με το παιδί τη ε, να βγάλουμε φωτογραφία κτλ. Πάρα coola, πολύ λικούλα. Μου σταμάτα, είσαι απέσιο. Να βγάλουμε φωτογραφία. <laughs> <laughs> και στο τέλο, όταν έφυγε, ρε παιδί μου είπε: Σε ευχαριστώ πολύ, κοριτσάρα μου. Εντάξει, <laughs> δεν με ενόχλησε. Δηλαδή. δηλαδή. Δηλαδή το φίλο το έχω τόσο fluid μέσα στο μυαλό μου. Αυτό like, είναι τέλεια. Fucking care. <laughs> 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 συμφωνώ. Πόσο μπορεί να εξελίξει <laughs> το μακιγιάρι σε μια χώρα που δεν είναι έτοιμη για πολλά πράγματα, Πόσο μάλλον για ένα γόρι που κυκλοφορεί βαμμένο έξω. Θα την κάνω εγώ να εξελιχθεί τη χώρα. Δεν περιμένω να εξελιχθεί από μόνη τη. Γενικά δεν μου αρέσει να περιμένω από του άλλου τίποτα. Ό,τι μπορώ να κάνω μόνο μου θα το κάνω με τι δικέ μου δυνάμει. Θα φτάσω όσο πιο μακριά μπορώ. Ε, τώρα, άμα κρίνομαι επειδή είμαι ένα γόρι που βάφουμε και όχι για το ταλέντο μου στο μακιγιά, γιατί όλο αυτό που κάνω δεν είναι εύκολο. Όχι αυτό. Αυτό είναι εύκολο πάντω. έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από τα πρώτα mm -hmm. σου βίντεο Εννοείς μέχρι σε. σήμερα. Αυτό που βλέπω δηλαδή είναι τρελό, εξωφρενικό. Μα θα, θα, με αυτό ακόμα δεν είναι τίποτα. Σε δύο χρόνια νομίζω θα το κοιτάω και θα λέω τι ήταν αυτό, θέμα. Δηλαδή, μπορώ και καλύτερα. Αλλά είναι ένα υγιή ανταγωνισμό με τον εαυτό μου. Δηλαδή, τα πα πολύ καλά. Αλλά κάτι, α το προσπαθήσουμε ας το λίγο καλύτερα. Μην never είναι αυτό που λε. <laughs> Εγώ σου <laughs> πας... Α, εντάξει, δεν πειράζει. Και κάθε φορά κάνω το ίδιο με Το βλέπει το blending. <laughs> το βλέπω. Στο το, το βλέπω. Σταμάτα. <laughs> <laughs> δεν μπορώ. <laughs> Μην νομίζετε ότι δεν το, το σχολιάσα. Οι κοτομπουκέ θέμη μόλι βγήκαν. Ζεστέ από το φούρνο. Γεια. Yeah. <laughs> yeah. so. Καλά σου είδε το παρέμενο πού πας, για πλάκα το... Το κάναμε για πλάκα! Ε, εντάξει, οκ. Συγγνώμη... όντω συμβαίνει τώρα αυτό. Πού πα. Για πλάκα το κάνει, έτσι. Έλα λίγο Θέμη! Τι φάση! για πλάκα το κάναμε, θα πήγαινε! Χάχα, όντω για πλάκα ήταν. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην πραγματικότητα προσωπάκι που κλαίει. Και πέρασε. Όχι, λίγο έχουμε κόψει. Λίγο Εντάξει. Ωραία. Κατινάκη, αν μπορείς, έλα να με βοηθήσεις για να πάω εγώ να ετοιμάσω τις κοτομπουκές. Δεν θέλω να δει τις κοτομπουκές. Mm -hmm. Γιατί θα καταλάβει από πού είναι τι και πρέπει να τα βάλω σε πιατάκια. Α, θα μου έχεις πάρει από μέρη. Ναι. Και πρέπει να, Θα πέ... μαντέψεις τι είναι. Θα το μαντέψω. Άρα. Για να βγάλω Βάλει το τώρα να δεδοθείς, ότι δεν βλέπει τίποτα. Έλα, παρακαλώ. Κάτσε ρε μαλάκα. Το τσεμπέρι. Λέει το μαλλί. Μην πιέζει εσύ το μαλλί, θα σκοτώσω. Πού να πιέζει; υπάρχει τίποτα. Μην πιέζει τίποτα, άστο. Μαλάκα, πάρ το χέρι σου από εκεί. Στο τι άλλο. Ωραία. Χακά. Να... Καλύ... <laughs> εκεί το κρατάω μόνο. Κράτα το. Είσαι μεγάλο κορίτσι πια. Είμαι. Σα αφήνω, σε Εμπιστεύσουμε. Ωραία, βγάλει το. Θα το βγάλω. Καλή χρονιά! Α! Yeah, yeah, oh Esta ήρθαν οι κοτομπουκές! Ήρθαν οι κοτομπουκές σας! Σε άλλη μορφή. Ήρθα η κοτομπουκιά, λίγο καμένη από τον Δεκαπάζ, δεν πειράζει. Άγιε μου όλο, το βλέπεις. Έκανα χθες Δεκαπάζ. Γεια σας κύριε Θέμη, καλώς ήρθατε στο podcast μας. Από το Μέγκα και τον Αντένα και το Star Channel. Όχι, δεν είσαι εσύ το Star. Ναι, και κάθεται μέσα στη μέση. Α, δεν μένει το πουθενά. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να σας φέρουμε τι κοτομπουκέ. Εγώ πρώτη, τις έχω πρώτη μεστηγή τη Έχω φέρει κάτι. Είχαμε υποτίθεται κοτομπουκέ αλλά δεν υπάρχουν δυστυχώ. Ναι, oh. δεν τις πήραμε. Είναι, ε, αποφασίστηκε σήμερα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν ήταν καθόλου Σχεδιασμένο να ξέρει όσο σε είχα πρίξει τα μηνύματα. Αλήθεια. Αλλά αποφασίστηκε χθε το βράδυ. Εμπνευσμένο ότι πρέπει από το Just the Two of Us. Από το Just a Two of Us Α, ναι, Βανδύ, Βανδύ, okay. ότι πρέπει επιτέλου να ε, σταματήσει να υπάρχει παρεξήγηση μεταξύ Θεμικών και Νικόλα. Ποιο ο Νικόλα. Τζίντζερ Βρετέ. Έπρεπε επιτέλου αυτά τα δύο άτομα να βρεθούν μαζί σε ένα βίντεο. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι εγώ χθε, αφού με σταμάτησε η αστυνομία και ένιωσε επιτέλου λίγο ζωντανό, όταν γίναγα μετά τι 12 η ώρα στο ταξί, ε, παίρνω τηλέφωνο τη ζωή και δεν είχε αποθηκευμένο τον αριθμό μου για κάποιο λόγο. Δεν το ναι. και τη λέω, ξέρω εγώ, θα έρθω αύριο. Και μου λέει, ε, έλα, θέμη, εσύ. Όχι, λέω, βασικά δεν μ' άκουγε. Λέω, ε... Σου δώσα κατηνάκι στο τηλέφωνό μου. <laughs> ναι, κάτι τέτοιο. επειδή κάνω εγώ. Συγγνώμη, ξέρει ποιο σου μιλάει αυτή τη στιγμή, η κοπέλα μου. Δεν έχει καταλάβει ότι για μένα γράφουν New York Times. Ναι. Και λέω. δεν κατάλαβε ποιο ήταν τέλο πάντων. Και, της λέ... και μου λέει, έχει πάθει σοκ τέλο πάντων. Και λέω εγώ. Θα έρθω. Θα έρθω. Και ήρθα εδώ πέρα να σα κάνω συμπεράσταση σε αυτό Καλώς το πολύ ωραίο στούντιο. <studio. στονίτρια> τι κάνετε, πώ είστε, Καλά είμαστε. Μετά από, την... με <στονίτρια> μετά από το tour που κάνετε και στην τηλεόραση. <στονίτρια> ε, τα πήγαμε τέλεια, προσπαθήσαμε, <στονίτρια> ε, περάσαμε <προσπαθήσαμε. στονίτρια> <Έχει> το μήνυμα. <στονίτρια> <στονίτρια> το, μικρό... το μήνυμα και το μικρόφωνο. Οι άλλε σχολιάζουν εκεί πέρα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου δώσετε δύο λεπτά. Προσπαθώ να ανοίξω τι ερωτήσει από το Instagram που όντω θέλω τι απαντήσει. Αλλά όντω δεν ανοίγουν. Να κάνουμε εμεί συζήτηση μπορούμε. Προηγούμε. Α, ναι. Ό, μ, 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 μ ποτέ, αυτό, ναι. Να μην πεθάνει, δεν έχω θέμα με τον Νικόλα. Καλά, όχι. όχι να ναι, μην θα... Κοίτα, με τον Νικόλα δεν έχει γίνει ποτέ κάτι να μαλώσουμε. Legit. Δηλαδή, όλο αυτό είναι τόσο χαζό. Το είχαμε πει και και μεταξύ μα ότι δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει δεν υπάρχει καν λόγο να συγκρίνουνε. συγκρίνουν. Τύπου το έχουμε πει. Το γεγονό είναι. Τρισμένη! Όλοι μαζί! Λοιπόν, Έτσι. θα πείτε το Τζάσμιν και μετά θα πείτε όχι. του Θέμη ένα. Όχι, 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 περίμενε. Τι θα πούμε. Το αστείο σε αυτό που λέει ο Θέμη είναι γενικά ότι αυτή η σύγκριση που λέει τάχα μου. Δεν υπάρχει. Όχι, 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 μόνο αυτό. Ότι γενικά έχει φτάσει και σε πλαίσια μεγαλύτερα από το YouTube. Ότι του τύπου, α πούμε, και στην τηλεόραση υπάρχουν φορέ που έχουν ερωτήσει, ξέρω, για κάτι τέτοιο. Χθε που ήμουν στο Μέγκα, μου είχαν γίνει ερωτήσει από δημοσιογράφου. <laughs> όχι, 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 πέρα από την πλάκα, ότι όντω ας πούμε αρχίζουν και κάνουν διάφορα τέτοια. Ότι, το τύπο, ότι δύο άτομα τα οποία κάνουν κάτι παρόμοιο, α πούμε, υπάρχει σύγκριση. Ενώ στη μουσική βιομηχανία, α πούμε, δεν υπάρχει τόσο πολύ, α πούμε. Μεταξύ των καλλιτεχνιδών, καλλιτεχνών καλλιτεχνιδών. και τα λοιπά. <laughs> <laughs> Αγάπη <laughs> μου, <όμως>, έχω <laughs> δυσλεξία. <laughs> Ε, Αχ, απλά όλοι, επειδή είμαστε δύο παιδιά ναι, 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 τα οποία ναι. κάνουμε μακιά και τα λοιπά και δεν υπάρχει αυτό το mm -hmm. πράγμα τόσο πολύ στην Ελλάδα. Για κάποιο λόγο θέλουν τόσο πολύ να μα συγκρίνουν. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση ένα με τον άλλον. Παιδιά, δεν είναι ντράμα. Μπορεί να αγαπάμε και οι δύο το μακιά, μπορεί να είμαστε και οι δύο γκέι. Δεν είμαι γκέι. Εντάξει, οκ, συγγνώμη. Α, εγώ να μην είσαι σαν straight. Έχει μετανιώσει για την εικόνα στο YouTube. όχι, δεν έχουμε να νιώσει για την εικόνα μου στο YouTube, γιατί πιστεύω ότι άμα Μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι περνάει κιόλα και αυτό το πράγμα ένα μήνυμα στο να μην κάνουμε slut-shaming και γενικά στο να μιλήσουμε για κάποια θέματα με τις προφυλάξει, με διάφορα τέτοια θέματα τα οποία κανεί δεν μιλάει πάνω κάτω. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν μιλήσει, ή θα είναι sponsored, ή αλλιώ δεν θα μιλήσουν ποτέ από κάποιε εταιρείε προφυλακτικών. Οπότε δεν έχουμε τα νιώσει, γιατί και αυτό είναι μια περσόνα, Κατάλαβες, Είναι μια περσόνα του YouTube. Σίγουρα είπα δεν είπαμε. είναι ο όμω. Έτσι. Ναι. Αυτό. Ο Θέμη είναι αυτό yeah. που είδαμε στο Big Brother που έκλεγε over fucking πατάτε. Ναι, I'm, like, I'm like, fucking πατάτε. Like, yeah. <laughs> like who cares. fucking Like λοιπόν, εδώ μου λένε, ρώτησε τον άμα το έπαθλο ήταν σε μετρητά ή άμα ήταν τύπου δωρεπιταγές ή κάτι άλλο. <laughs> ναι, υπάρχει αυτό. <laughs> υπάρχει αυτό που <laughs> είχε βγει και καλά και είχε πει ο Χάρη ότι αξίε 100.000 ευρώ. Ο Ρώμας. Άρα, παρένθεση. Ο Ρώμα θα κάνει το Κωνσταντίνο και η Ελένη σε ταινία. μου το έχει πει 45 φορέ. Το είπε. Επίτευξε. Απέσιο είναι αυτό. Εννοείται πώ θα γίνει. Να κάνει τι, α πούμε. Με το σαλάμι, τον λάκι. Αν δεν προσκλείσει, θα πει ότι δεν βγει να λησάξω. Εσύ. Θα έλεγα. Φυσικά δεν κυρά, θα παίξει κυρά. <laughs> Μπορώ, έχω χρόνο. Σε φαίνεται να τον το πρόνο. Εγώ θα κάνω. <laughs> όχι, εγώ είμαι ο Νάσο. Εμένα θα μου βάλει Όχι, όχι ρολό... εγώ είμαι ο Θεό με το μουστάκι. Μου <laughs> ο Κατινάκη είναι ο πύρο με το σαλάμι, βασικά. <laughs> είμαι το σαλάμι. <laughs> εγώ είμαι αυτό που του είχε φέρει το. που μίλαγε με το Σίγμα, που του είχε φέρει τη ρίγανη. Ο Θεό Τζόνι. Ο... ο Θεό Τζόνι, yeah. yeah. ναι, τέλο πάντων. Λοιπόν, όντω θε να μα πει λιγάκι Εσεί ξέρατε πώ θα είναι η πληρωμή ή δεν κάνω να το πείτε, ε, Εγώ ξέρω ότι είναι απλά λεφτά. Okay. Το συμβόλαιο. Δεν γίνεται να μιλήσω για το συμβόλαιο, αλλά. ήταν λεφτά. Ήταν πολύ, νομίζω, ξεκάθαρο. Δεν ξέρω γιατί έγινε αυτή η παρεξήγηση. Είναι όπως όλο το reality, που είναι ε, λεφτά. Ρωτάνε αν η πληρωμή ήταν η ίδια σε όλου. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχει πει ότι δεν ήταν, ότι ο καθένα είχε κάνει το δικό του συμβόλαιο. Ρωτάνε πόσα, καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πει, οπότε πάμε στην επόμενη ερώτηση. Έχει πει κάτι σε βίντεο που το έχει μετανιώσει μετά. Δεν θυμάμαι όλο μου το βίντεο, ό,τι έχω πει. Κάτι που να έχει πει και να θυμάσαι ότι το έχει μετανιώσει. Τι που να ήταν σε φάση ότι είχε πολύ backlash. Ο Τζίντζερ κάνει αναδρομή σε όλα αυτά που έχει μετανιώσει, που έχει πει σε βίντεο, από ό,τι κατάλαβα. Όχι, όχι. Ε... Ναι! Α, για πε, πες, ρε, δεν μπορώ να έχω πει κάτι που το θυμάμαι. Ρε, όχι, γενικά, εγώ. Αχ. God, guys. The shade. Όχι, όχι, δεν είναι shade. Το γεγονό ότι, α πούμε, μπορεί οποιοδήποτε να μην συμφωνεί με κάποιο περιεχόμενο, όχι μόνο με το δικό σου, με τον οποιοδήποτε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δεν σε συμπαθεί και ω άνθρωπο. Μα αυτό, αυτό. αυτό. Απλά όχι. Δεν θα καθίσω εγώ να πω για τη δικιά σου τη του ότι δεν συμφωνεί εσύ, γιατί έχουμε τελείω διαφορετικά ε, θέσει στο κεφάλι μα τι είναι το YouTube για τον καθένα μα, κατάλαβε. Οπότε... Μα αξιστεί. Είναι και η δουλειά. Δηλαδή, ναι, αυτό είναι σαν να έρθω εγώ να κρίνω τη δουλειά ενό ε, καθαριστή. Εγώ θα κρίνω δηλαδή, τη δουλειά ενό γιατρού, ενό δικηγόρου. Όχι, αυτή Βέβαια, είναι άμα έχει ο γιατρό πίσω του 100 νεκρού, ναι, αυτή κρίνει τη δουλειά του. Ναι. αν ο καθαριστή ή η λεκάνη του. παράδειγμα, λέμε, αλλά το κατέστρεψε τώρα. Εσύ. Βρίζουμε εδώ πέρα σε αυτό το podcast. Πρέπει να, θα πρέπει να τα κόβω μετά. Μπαίνει μπίπι, μπαίνει. Μπαίνει τίποτα, κενό. Α, δεν μπαίνει. Α, δεν ηχό. Ναι. À, το βίντεο μου με τη μάνα μου στο αμάξι. <laughs> Τελείω. <laughs> <Πομ, laughs> μπορώ να σε ρωτήσω κάποια πράγματα. Ναι. Ε, το, Αλλά δεν ξέρω. Ήσουν, δεν ξέρω αν έχουν ερωτηθεί αυτά. Ρώτα, ρώτα. Δεν όσο ναι ήσουν ναι. στο Big Brother, mm. σου έχουν λείψει κάποια πράγματα, ή βασικά θα ήθελε να ήσουν σε κάποια πράγματα τα οποία έγιναν ενώ ήσουν στο σπίτι. Ναι, καταλαβαίνω τι λε. Όπω αυτό που πέθαναν είδα... όλοι οι άνθρωποι από κορονοϊό, α πούμε. <laughs> oh, okay. Ή α πούμε. Θα ήθελα πολύ ναι. αυτό με τη Χρυσή Αυγή να το ζήσει έξω που βγήκαμε ναι. όλοι μέσα στο δέτοιο. Ήθελα τόσο πολύ να είμαι εδώ πέρα για να χαρώ με αυτό, αλλά δεν πειράζει. Χάρηκα τώρα, ξέρεις. Πω, πω. Επίσης, ό,τι συνέβαινε, ας πούμε, τα νέα και τα λοιπά, μαθαίνετε τίποτα. Υπήρχε κάποιο να σας πει, έγινε αυτό στον κόσμο ή, ας πούμε, ξαναμπήκαμε σε lockdown ή κάτι τέτοιο. Μόνο τις δύο φορές που μας είχε ενημερώσει ο Big Brother σχετικά με τον κορονοϊό, μας είχαν ενημερώσει, μας είχαν πει, έχουμε τόσα κρούσματα, έχουμε τόσους νεκρούς, απαγορεύεται να βγαίνει ε, χωρί μάσκα σε εξωτερικούς χώρους. Και ε, μόνο για μια φορά ακόμα για μια θύελα. Δεν θυμάμαι πώ τη λέγανε. Μια θύελα. Αλλά εμεί δεν ζήσαμε τίποτα. Βέβαια βγήκανε και απλά μα άγχωσαν. Γιατί απλά μα είπαν ότι ε, υπάρχει αυτή η θύελα. Όμω είσαστε απόλυτα ασφαλεί στο σπίτι του Big Brother. Και μου Καλά, θα πθάνουμε, mm. Αλλά εν τέλει δεν πιθάνει. Σα τρόμαξαν χωρί λόγο. Ναι, ήταν φάση. Λίγο too much, I think. Αλλά κάθε φορά. και χθε, προχθέ δεν είπαν ότι ε, θα πρέπει να κάτσουμε σπίτι. Ναι, θύελα, ναι, 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 ήταν χάρη <Ε είναι αλήθεια. Okay. Είχε καθόλου jet, yeah. uh, not to... <σφυ> jet lag. Ενώ το τύπου jet lag με το που βγήκες. Επειδή vgèdes... δεν είχατε ρολόι. Όχι, όχι μόνο αυτό. Το γεγονό ότι βγήκε από το σπίτι εκεί πέρα που ήσουν ουσιαστικά σε εγκλισμό. Ναι, yeah, μόνο το πέντε μέρε. Ναι, αυτό. Και βγήκε εκεί πέρα και ξαφνικά βλέπει τον κόσμο να μην μπορεί να βγαίνει, να έχει όριο, να κυκλοφορεί. Να βλέπει και άλλα άτομα εκτό από τον Big Brother. Πώ ήταν όλο αυτό το για πε μα. Λοιπόν, θα σου πω. Ο έχω πάρει είχα... εγώ το podcast τώρα, συγγνώμη έτσι. <laughs> ε, καλά κάνετε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που σα βλέπω μαζί. Γιατί έχεις, έχ, δεν, έχ, δεν, έχ, δεν έχω, έχεις, δεν το κινητό σου, η μπακατέλα. Oh. Άνοιξε. Α, ωραία. Ε, Τελειώνουμε αυτήν την ερώτηση. Και... Ναι, ε, είπα Όχι, θα σου πω, ήταν πολύ πιο εύκολο να ξέρει. Γιατί ήσουν σε ένα απόλυτο εγκλισμό, απαγορευόταν. Δεν μπορούσε να βγει έξω από τον τοίχο του Big Brother. Δεν μπορούσε να μιλήσει με άλλο άνθρωπο, δεν είχε το κινητό σου, δεν είχε τίποτα. Και τώρα, ναι, μεν σε βάζουν σε ένα σπίτι, πάλι ξανά. Ναι, 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 Αλλά το καλό με αυτό είναι ότι μπορεί να στείλει ένα έξι να πα μια βόλτα. Μπορεί να δει ένα φίλο σου. Μπορεί να κάνει μια βόλτα. Μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ναι, μπορεί ναι. να μιλήσει από το κινητό. Mm. Πράγματα τα οποία εμεί τα είχαμε ξεχάσει και μέσα τρει μήνε που ήμουν εγώ. Ε... Είχατε όμω μια πισίνα. Είχαμε... Εντάξει, παιδιά, αυτό δεν, δεν έχει σημασία. Η πισίνα. Το σε... πάρα πολύ και μετά το βαριέσαι και όλα. Να ξέρει ότι το είχαμε. Δεν... Δεν... δηλαδή για μα δεν υπήρχε πισίνα. Ποιο δεν who cares. Εγώ να θα... πισίνα. <laughs> να ρωτήσω. Εγώ δεν κοιμόμουν με στην πισίνα. Δεν μου έχουν πάρα πολύ ωραίε ερωτήσει. Δεν ξέρω αν έχει ερωτήσει. Μπορεί να ρωτήσει όσε ερωτήσει θε. Λοιπόν, επειδή όλοι γνωρίζουμε από το κανάλι στο YouTube ότι είχε έντονη ερωτική ζωή. Πώ ήταν το να είσαι σε ένα σπίτι χωρί να έχει έρθει. Δεν ξέρω αν ήρθε βασικά και αν επιτρέπεται να το πει. Έπαιζε ζάρι. Σε ερωτική. Το τι φταίτε, είσαι αυτό. Έπαιζε Ζάρι, το έχει πει στα βιντεό του. Αλλά ναι, πώ ήταν να είσαι σε ένα σπίτι που είχε ah, hot boys. boys. Ναι, κοίτα. Όχι, yeah. είναι τώρα που, είναι, που ξανά έχει α πούμε ερωτική ζωή. Κοίτα. Τι, και αν έχει αλλάξει κιόλα λόγω του ότι ήσουν στην τηλεόραση. Τι, Α, ότι τώρα Τίπου, είμαι πιο ότι, πούμε, ήρεμο. Σκρόβο, όχι, όχι, όχι. Είναι να προσωπώ περισσότερο. Ναι, ότι είσαι πιο ναι. γνωστό από ότι ήσουν πριν και επειδή είσαι ο από τον Big Brother, ξέρω εγώ κι αυτό. Έχει τη διαφορά. Θα σου πω. Ε, όσο ήμουνα μέσα, ήταν σχετικά δύσκολο να μην κάνει σεξ, αλλά κυρίω αυτό το είχα εγώ και ο γρηγόρο. Δηλαδή, κανένα άλλο ήταν η πρώτη φορά που το το κάνετε μεταξύ σα, τέλο Ναι, πάντων. αυτό. Oh. Oh. Όχι, εγώ πίστευα, <laughs> εγώ πίστευα ότι κάτι είχε παιχτεί με τον Ζακ, να ξέρει. Ναι, όλοι, αλλά όχι. Ο Ζακ ήταν ο άλλο ωραίο. Παιδιά. Αυτό που είχε ξυπνήσει που <χει> <δυσκάς χει> ο... το κοιτά και το βλέπει. Όχι, αυτό ήταν ο Βλαδίμιο. Όχι, αυτό ήταν 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 ότι. Γιατί. Μα ήμουν σε φάση. Μα ήταν. He was like so cute. Όχι, ήταν. Βασικά ήταν τέλεια η αντίδραση. Το παιδί που τον έβασε η Greek drama queen. Που ξέρω εγώ, κάνει έτσι, κοιτά κάτι. Τι κρίνει και. Να πω εγώ κάτι. Είχαμε δει live στο σπίτι. Είχαμε δει live στο σπίτι του Δημήτρη την ιστορία του που έκανε το. Το lifeline. Ναι, αυτό. Πιο? Και εντάξει, πάρα Παράκλα. πολύ στενά Είναι ένα πράγμα το οποίο το έχω κάνει και εγώ, το κάναμε περισσότεροι παίκτε. Ε, που κάναμε στιγμέ τη ζωή μα. δηλαδή, το 2012 έγινε αυτό το σημαντικό, ότομα, ναι. θα μαθαίνω γονεί μου. Του Βλαδίμυρου, η αλήθεια είναι ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν έκλαψα. Αλλά, παιδιά, ήταν... όταν έκλαιγε αυτό το παιδί, ήταν πανέμορφο. Ήταν πανέμορφο, δηλαδή. Όντω. Ναι, ήταν όταν πολύ έκλει, συγκινητικό. Δεν, ε, ε, δεν έβλεπε <laughs> Big Brother, εμεί εδώ πέρα οι Ωραία. Λοιπόν, Πάμε λιγάκι στο κοινό όμω που έχει λυσάξει. Ναι, πάμε στο κοινό. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Big Brother από όλου αυτή την εμπειρία, ρε παιδί μου, τι έχει κρατήσει και λε, Wow. Κοίτα, από την εμπειρία ότι μπήκα απλά σε ένα reality. Νομίζω είναι αυτό το απόλυτο. Το ότι έζησα αυτό που το έχουν ζήσει πολύ λίγοι άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Το να είσαι κλεισμένο με αγνώστου, είτε για να δείξει ένα ταλέντο σου πάνω στο modeling, είτε να δείξει τη μαγειρική, είτε απλά την προσωπικότητά σου στο Big Brother είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο, κάτι πολύ ψυχοφθόρο. Πρέπει να μάθεις να, έχεις, να ελέγχεις τον εαυτό σου, να ξέρεις τι λε, να μην αδικείς κάποιον, αν φυσικά θες να Προ κάνεις είναι αυτό. Πολύ μπορεί δύσκολο κάποιος αυτό να μην όμως. θέλει να το κάνει, μπορεί κάποιος να θέλει να αδικείς, μπορεί να θέλει ψέματα, δεν ξέρω. Αλλά για μένα Άνα ήταν, <laughs> για μένα ήταν Σοφία. αυτός ο στόχο μου. Ε, το απλά να μην βγάλω ασυναρτησίες και να, μιλέω, και να μπορέσω κιόλας να δείξω ένα θετικ... να δώσω ένα θετικό μήνυμα προς τα έξω ότι το να σε γκέι, το να βάφει, το να... Είσαι απλά ένας άνθρωπος. Σαν όλους οι υπόλοιπους απλά τυχαίνει να είσαι γκέι και να βάφει. Αλλά αυτό κιόλα που μου άρεσε, που το βλέπω τώρα που δεν το έχω και μου λείπει πάρα πολύ, που είναι το μόνο πράγμα που μου λείπει, είναι ότι είσαι ένα σπίτι το οποίο είναι όλα πληρωμένα. Δεν χρειάζεται να κάθεσαι mm, να ασχολείσαι με το ρεύμα. με τίποτα. το ρεύμα. Τίποτα. τίποτα. Δεν σε νοιάζει ο κόσμο έξω να καίγεται. Αυτό το μόνο πράγμα που σε νοιάζει είναι τι έκανε η Άννα Μαρία και η Σοφία. Αλλά είναι παιδιά, τόσο. Τι μου λείπει αυτό. Damp. Τι σου λείπει, Μωρή, γιατί σου ποτέ στο σπίτι του Big Brother να σου λείψει. Θε να σκάσει λιγάκι. Εγώ το λέω ότι σε φάση όταν είσαι μικρό που δεν σε νοιάζει τίποτα. Ότι δεν έχει δουλειά, δεν έχει υποχρεώσει, δεν έχει τίποτα. Το καλοκαίρι μετά τι Πανελίνε ήταν αυτό. Βέβαια έψαχνα για δουλειά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Που δεν δούλευα, δεν είχα τίποτα και απλά ήμουν cool. Και πήγαινα στο ρούστερ. Δεν σου λέω. Θυμίζω ότι είναι και αυτό 19 λίγο. 18-19. Σταμάτα ήταν. <laughs> ναι, αλλά αυτό σου έζησε στο Big Brother. Ναι. <laughs> <laughs> Ωραία. You're so stupid, oh my god. Τα περι... Οι περισσότερε ερωτήσει που βλέπω εδώ τι έχει απαντήσει το βίντεο σου. Οπότε του στέλνω όλου να πάνε να δουν το βίντεο σου να τελειώνουμε. Κάτω παιδιά στο bio, θα πάτε να βρείτε το βίντεο του θέλει με το, θέμα, το <laughs> ανάλογο. Να πάτε κάνετε click, subscribe, like, share. <laughs> Όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Και να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα βλέπετε πράγματα τα οποία δεν θα δείτε ποτέ εδώ πέρα στο YouTube. <laughs> <laughs> Μία κοπέλα ρωτάει αν ξέρει λεσβιό. Μία κοπέλα ρωτάει αν ξέρει λεσβιό, μπαρα στον γκάζι. <laughs> Ξέρω. Το... No. Εκτό από το no. noise υπάρχει άλλο στον γκάζι. Και εκεί πέρα δεν ήσουν πόρτε ή κάποτε. Ναι. Mm. Θεά. Μαζί με τη μάνα σου. Τι θεά, Μωρή. Δεν λοιπόν. ποτέ. Δέκα η ώρα το βράδυ έχω παίζει για ύπνο εδώ και έξι ώρε. Ε, πριν τέσσερα χρόνια να είσαι δηλαδή, Είμαι στο δείσουν δέκατο. Κάτσα μόνο και ήπια κάποια στιγμή. Ε, μία φορά σε γενέθλια, τέτοια φορά. Φα... Α, μία φορά έχω πάει και με τον Τζίντζερ. Ναι, είναι, παιδιά είναι γριά η τύψη. Δεν βγαίνει. Λέει ότι βγαίνει. Τι βάλουμε. Δεν βγαίνω. Ρωτάνε αν τα βρήκε με τη μαμά σου. Τα βρήκαμε τη μάνα μου, είμαστε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, και πριν το γύρισμα με τηλέφωνο, σε έψαξε κιόλα, κλαίω. Ναι, ναι, μου λέει ποιο είναι αυτό ο Ζωεπρέ. Και τη λέω. Η μάνα μου είναι αυτό. Είναι η γυναίκα και μου λέει. Α, είναι. και αυτή η τρανσέξουαλ. Ναι, ναι, ναι. Λέει, είναι ο ζωέ, ε, <σχελίδι> και εσύ. Ακόμα κάθομαι και τη Εξηγώ κάποια πράγματα, hey, αλλά είναι πολύ ωραίο γιατί έχουμε είναι. Μια τέλειο πολύ καλύτερη ωραία. σχέση. Α, εγώ. Πολύ καλύτερη σχέση με τον Big Brother. Κάποιο με ρώτησε και δεν τη βρίσκω, ε, βρίσκω την ερώτηση. Πιστεύει ότι είναι υποκριτικό το ότι η μαμά σου σε συμπάθησε μετά τον Big Brother. Σε συμπάθησε. Ότι ναι, και το έτσι... έκανα για τη διασημότητα και για τα λεφτά μου. <σχ> Παιδιά είναι η μάνα μου, Το λέει, ρωτήσανε, δεν το είναι δικιά θεωρώ, μου ερώτηση. Προφανώ, το ξέρω. Αλλά αυτό που έχω να πω. Και το είπα δηλαδή και το είχα πει και στον Ντότ στην έντευξη. Είναι ότι το μόνο πράγμα που με στεναχωρεί είναι ότι αυτό το χαρακτήρα τον είχε δει από πολύ πιο μικρό. Και όμω επέλεξε να κάθεται να ακούει τα σχόλια του κόσμου ή να κάθεται να μένει στην πρώτη εικόνα, δηλαδή στην εμφάνισή μου, mm. παρά απλά να δει την προσωπικότητά μου που είναι εκείνη που με γέννησε. Όμω κάτι αργά παρά ποτέ. Όλοι οι γονεί κάνουν λάθη. Κανένα γονιό δεν, δεν είναι τέλειος Και εν τέλει το, μαθε, το, το κατάλαβε τώρα. Υπάρχουν και άλλοι συγγενεί μου που. Δεν είναι, το κατάλαβαν το, ποτέ. ποτέ. Και α πούμε κρίνουν και τη μάνα μου. Ναι, ναι, ναι. Και τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση που είμαι έτοιμο να πάω να του πιάσω πραγματικά. Να μην σου νοιάζει Να κάτι παρόμοιο. Ναι, ναι, ναι. Που ε, είμαι Κάτσε, άκουσε να δει λίγο. Έχω φτιάξει την σχέση με τη μάνα μου και σου τώρα τι κάνει. Ναι, προφανώς... Τι κάνει, δηλαδή γιατί μπλέκει. Πόπο τον φαντάζομαι να μπαίνει. Να σου πω λίγο. Ε... Βαμμένο κιόλα. Αλλά Άνετα. 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 Να σου πω λίγο. Τι κάνει με τη μάνα μου. <laughs> ε, τι θέλω να Ρουζάκ, πω. Ναι. Ε, μάλλον αυτό που λέει ο γιατί το έχω παρατηρήσει και εγώ με τη δικιά μου μάνα Ότι του τύπου μάλλον τώρα η μητέρα σου ξεχώρισε το τι θα πει περσόνα και τι θα πει ο πραγματικό Θέμι. Γιατί στην ουσία. Όταν ήσουν εκεί παρόσο και να ήθελε να βάλει την περσόνα μέσα στο Big Brother, yeah, yeah, yeah. δεν γίνεται. Γιατί είναι 24. ήταν 24 ώρε το 24ωρο. Να... Ναι. ναι, και μετακόπηκε. Οπότε είδα ρε παιδί μου ότι στην ουσία έχει όντω διαφορά ο θέμη στο σπίτι και ο θέμη στην... στην κάμερα του YouTube. Κατάλαβε. Μπορεί να έβλεπε κάποια βίντεο μου που δεν τα έβλεπε. Έβλεπε απλά τίτλου και έφυγε. Με τα φρικαρέ περισσότερο με του γιατί δεν έβλεπε και το περιεχόμενο. Προφανώ κάποια πράγματα γίνονται ακόμη πιο έντονα για να τραβήξει το μάτι του κοινού. Ναι, Εννοείται προφανώς. αυτό το πράγμα. Όλοι το κάνουμε γιατί είναι η δουλειά μα. Ε, αλλά η μάνα μου με ήξερε. Δηλαδή με βλέπω όλο το υπόλοιπο 24ωρο. Ναι, Οπότε αυτό είναι, είναι το μόνο ότι... πράγμα το οποίο με στενοχωρεί. Ξεχώρησε. Δεν το... ξέρει τι γενικότερα. τωρα να το έχει δει. Ε, είναι δύσκολο να το λε αυτό γιατί οι γονεί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι το ίντερνετ τόσο πολύ, γιατί δεν είναι στη δικιά μα γενιά. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβει ότι στην ουσία αυτό το κάνει μόνο και μόνο. Όχι μόνο και μόνο, ότι κάνει λίγο, ε, λίγο, πιο υπερβολική την, το χαρακτήρα σου. Την όχι την περσόνα. Το χαρακτήρα σου το κάνει λίγο πιο υπερβολικό. Αυτό είναι η περσόνα στην ουσία. Ο χαρακτήρα απλά σε πιο υπερβολικό επίπεδο. Ε, και μάλλον δεν κατάλαβα ότι ξέρει ότι αυτό ναι, μένει ο Θέμη, αλλά να δει πέρα από αυτό το ότι. Ξέρεις, αυτό γίνεται για ένα συγκεκριμένο λόγο. Το ότι το να βάφεσαι, οκ, okay, ότι είναι όντω μέρο του χαρακτήρα σου. Αυτό μπορεί να το είχε καταλάβει ποτέ. Μπορεί να είχε καταλάβει ότι ήταν μέρο του να προκαλέσει. Ναι, υπήρχε και αυτό. Υπήρχε ότι σα αρέσει να βγαίνει έξω να προκαλεί. Μου αρέσει να πως, like, αρέσει, βγάζει. Βγάζει ιστορή, προκαλεί να σου τι μπεσουλέψει. Ναι, να καταστρέφει όλα, πάμε να μιλήσουμε μισοβαρά εδώ πέρα. Θέλουμε έτσι... την καφετζού του Θέμη. Όχι. Δεν βγαίνω δημόσια να πω το τηλέφωνο, δηλαδή. Έλεγα. <συσχ> θα την κάνει εκατομμυρία. Θα, θα, θα τον δώσει δώσω, μπλακ μου. Παιδιά, έχουμε ρίξει. Έμαθα χθε, ακούστε εδώ πέρα. Δεν ξέρω αυτό αν θα το βάλει, αν επιτρέπετε να το βάλει, αλλά θα σα πω. Κρύψτο. Κράτα το, δεν πειράζει. <laughs> <laughs> όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, υπάρχει μία η οποία ε, λέει, διαβάζει τα άστρα και την πήρε, πήρε χθε τηλέφωνο για ένα γκομενέτο και του βρήκε μέχρι και τα οικονομικά που είχε, μέχρι και μια ερωτική απογοήτευση που είχε, την οποία τον γκομενέτο δεν το είχε πει ποτέ στο και γενικά διάφορα για το μέλλον του. Και του λέει, ξέρω εγώ αυτό τον γκομενέτο του, είχες μια ερωτική απογοήτευση μου, βλέπ, ε, μου βλέπει, ότι τα οικονομικά σου τότε ήταν χάλια κτλ. Και λέει: Έχω πάθει σοκ, λέει, ότι αν ήμουν ερωτευμένο, αν ήταν ερωτική απογοήτευση και είχε πάθει σοκ, ωραίο τύπο και τα βρήκε όλα. Και μου λέει ότι αυτή είναι γενικά γνωστή και πάνε πολιτική, πάνε αυτοί που πάνε να ανοίξουν επιχειρήσει. Από πίσω σου είναι η Μάρογλου, ζωγραφισμένη. Σκά λίγο. Λοιπόν, τελειώσαμε και με τι ερωτήσει, γιατί έχουν κάνει πολλά που το έχουμε καλύψει με στο βίντεο. Όλα τα ρώτησα εγώ, Θέλω... εντάξει. Δεν ήσουν κάνουμε δύο ώρε podcast για να έρθει εσύ τώρα να μα καταστρέψει. Okay, λοιπόν, beanie θέλω, μια που έχετε βρεθεί, νομίζω πρώτη φορά μαζί στο φακό. Yeah. Ναι, όντω το φακό. Ναι, Αν ναι. έχει κάποιο mm. να το πει σε κάποιον. Στο... Αν έχει κάποιο να πει κάτι στον άλλον, να το πει τώρα. Ρε, ξέρει τι, εμεί με το θέμα, γενικά το, ο κόσμο που δεν το ξέρει και είναι αυτό που έχω πει και στη Σοφία και σε σένα το έχω πει νομίζω ότι Γενικά είτε με τον τράμα που είχε γίνει με την άλλη τη YouTube, δεν θα πούμε το όνομα γιατί μπορεί να φάμε μήνυση. Ναι. Είτε γενικότερα για άλλα θέματα. Είχαμε μιλήσει εμεί στο Instagram. Άλλο το να μην υπήρχε ρε παιδί μου ε, ενεργή ε, yes. διαδραστικότητα μεταξύ μα όσον αφορά τα social. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Ο Θέμη στεναχωρήθηκε που του έκανε κακά σχόλια κατά από τα βίντεο του. Παιδιά! Α, αυτό ήταν μια φορά που είχε ανεβάσει που ένα βίντεο Θέμη και ήμουνα με κάτι βίντεο το 2016, νομίζω. Δεν ήταν... έκανε το 2016 βίντεο. Beach. Πότε ήταν, όχι το 16, το 17. Σπάκινγκ ναι, fucking Δεν ήξερα καν ότι ο Θεό με ακολουθούσε κάτι τέτοιο. Και απλά είχατε βάσει που έβλεπα το βίντεο του και ήμασταν με κάτι φίλο μου και απλά γελάγαμε. Δεν ήταν, αυτό δεν ήταν που ναι, είχε. Ναι, αυτό ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι. Εντάξει. <laughs> Εντάξει αυτοί, ε, ε, αυτό που είπα και πριν είναι ότι είχα δει αυτά τα σχόλια. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο με ενόχλησε. Αλλά τώρα που μιλάω μαζί του, εφόσον μου λέει ότι. Είναι κάτι το οποίο ήταν αστείο και έχει. Ε, κλα, και έχει <laughs> το δικό του χιούμορ. Εγώ το δεν τον ήξερα. Και επίση ήμουν και πιο μικρό, οπότε με ενόχλησε ακόμα περισσότερο. Mm. Τώρα έχω δει και κάποια βίντεο που μπορώ να καταλάβω το χιούμορ το λίγο περισσότερο. Και... Ναι, ρε παιδί μου, καθένα το δικό του χιούμορ. Είναι καμένο κεφαλικό κύτταρο. Όλο ε... το κανάλι του. Ξέρει τι. Όχι. Το τελευταίο ζωντανό ήταν. Προωθεί όμω πολύ ωραία το μακιάζω. Ευχαριστώ κυρία μου. <laughs> <επίσης>. <laughs> Ευχαριστώ. Απλά το μόνο, το μόνο, πράγμα που δεν ήταν ότι έχω πρόβλημα ή θέμα ποτέ. Ήταν ότι, μου, Λίγο ναι, ξέρετε, κάποιο μπορεί να το δει πολύ υπερβολικά. Και το γεγονό ότι μα βλέπουν και παιδιά, τα οποία είναι. τα οποία δεν μπορεί να έχουν και κάποια. να, να σκέφτονται πολύ εύκολα. Γιατί, οκ, okay, ε, όλοι μα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που έχουμε χρόνια να τα σκεφτόμαστε. Και ειδικότερα όταν είμαστε πολύ μικρότεροι, μπορεί να κάνουμε πράγματα που, <συμπλή> κάνουμε πράγματα που βλέπουμε στο Ιντερνετ πολύ πιο εύκολα. Μόνο και μόνο επειδή τα το Του έκανα είπα το... εγώ πριν, ήρθε δεύτερο. Το ειδωλό μα. Το έχει υποθεί. Το, φυσικά έφερα το ε, θέμα εδώ το και δεν δε θα το ρωτήσω πρόβλημα. για του ταξιτζίδε. Όχι, δεν λέω για του ταξιτζίδε. Κάτι δεν έκανε ότι... ταξιτζίδε κι εσύ. Όχι, ρε παιδί. Όταν μου... ανέβαζα έβαζα τύπου. Ε, τι ανέβαζα. θέμα. Χάρη. <laughs> ότι με είχε κάνει βόλτα <laughs> στο <σε> τετράγωνο. Το <laughs> ε. τα ξέρω εγώ. <laughs> ε, όχι, το θέμα ήταν αυτό. Ότι ε, δεν είχε κανένα θέμα με το χαρακτήρα σου με σένα ω θέμη, αλλά το μόνο ότι ήταν. Ότι επειδή μου αυτά είναι δημόσια, κατάλαβε και ότι είσαι κοντά στην ηλικία του κοινού σου. Αυτό ήταν το πρώτο. Τότε ανέβαζε εσύ. My daily makeup routine. Τι ανέβαζε. Όχι, δεν λέω το τότε. Τότε εγώ είχα δει τα σχόλια. Τότε που είχε γίνει αυτό. Είχε γίνει στα πρώτα και αυτά. Ήσουν απλά κακό. Έχουμε σχόλια να δούμε, να διαβάσουμε. Τα τώρα δεν ξέρω. Και έχει φάκελο. Όχι, τι φάκελο. Τέλο πάντων, παιδιά, νομίζω αυτό ήταν το podcast. Θέμη, πραγματικά σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πάρα ήρθες. Τζίντζερ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. εγώ ευχαριστώ, ήρθες. παιδιά, και για ευχαριστώ μα... που έκανε αυτή την ιστορική στιγμή. Είναι ναι. νομίζω η ιστορική στιγμή Τώρα για το έχει 2021. Ώρα να ε, ναι. <laughs> <laughs> Ηρέμησε. Δεν βάλαμε και γλώσσα. Βάλετε. Μπορεί λίγο, όχι, Ήτανε, ή, Ήτανε, το η γλώσμα 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 ήταν ναι, το γλώσσο. Λοιπόν, αυτό ήταν το podcast, παιδιά. Εύχομαι να σας άρεσε. Να πάτε <laughs> να κάνετε follow τα παιδιά, τα αγόρια. Είναι δύο φαν-αγόρια στην ηλικία... It's the uh, Bay. <laughs> ...από 18 έω 20. <laughs> 20. 19. 19 είσαι. Περίμενε, δεν πότε, πότε, πότε θα βγει αυτό. Τώρα θα γίνεις 20. Περίμενε, πότε θα βγει αυτό. Σε δύο εβδομάδες. Oh, δεν φτάσω 20. <laughs> πότε Εκου... 16. Αγάπη μου. 17 νομίζω. Όχι. <Δεγόχι> εγώ καιρό. Εγώ καιρος. Α, εγώ καιρος, ναι. Go stream, stay. With να πάτε να του κάνετε follow. <συσχελίου> It's kind of. Ό,τι χειρότερο υπάρχει και δύο. άνθρωποι. Είναι straight. Αυτά. Είναι Είναι χειρότερη. χειρότερη, είναι χειρότερη. Ο, ο, ούτε η δίδυμη και η καρκίνη ε, είναι το χειρότερο. Σκάσε η είναι εγώ. Με την Έλενα Μαριπόζα που έχει βγει από το survivor. <σίλυνε> <σίλυνε> και είναι και αυτό εδώ πέρα. Βγήκε. Όχι, ρε παιδιά, έτσι το. Ξέρετε τι έμαθα, από insiders. Θέλει να κλείσουμε το βίντεο και να πούμε. Στο Bachelor πάει ο Πέτσα. Από το GNTL. Λίστε Πέτσα. Α, ναι, που βγήκε και τον έκρατη. Του λέει μουρτυροκαφτερή, τα πάζει, περαγεστήκαμε. Ποιο είναι ο Πέτσα. Και το σχολείο και ο Λέσκι Κικί και έλεγε. Όχι, πέρα πέρα θα το... δεν θα πάει. Το. Δεν Είπε ότι όλε αυτά είναι βλακίε και δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Κάπω πρέπει να κλείσουμε αυτό το podcast για να πούμε όλα μα τα κουτσομπολιά μετά. Ωραία. Λοιπόν, κάπω πρέπει να κλείσει αυτό. Ωραία, το είπαμε! Μπορούμε να το κλείσουμε με το. Γεια σα, κουκλίτσε μου. Φύγε, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ήταν ξεκάθαρο, περίμενα. Αντίο, κουκλίτσε μου. Bye! Love you!